Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Life. Είμαστε εδώ πανέτοιμοι έτσι για να σας κρατήσουμε 2 ώρες παρέα. Γεμάτο το πρόγραμμα σήμερα. Πρόκειται για περί προγράμματος, σήμερα νομίζω. Υποψιάζομαι. Επίσης, σήμερα θα κληρώσουμε το μεγάλο μας δώρο, την εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε, που δεν προλάβαμε την περασμένη Κυριακή να την κληρώσουμε. Σήμερα όμως θα δούμε ποιος ή ποια θα είναι η τυχερή. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές. Πάρα πολλές όμως. Και έχω αγωνία να μιλήσουμε και στη συνέχεια μετά την κλήρωση με τον τυχερό ή με την τυχερή που θα πάρει το μεγάλο μας δώρο. Επίσης έχουμε να δώσουμε και άλλο δώρο. Έχουμε και την μάσκα μασάζ από το afasia.gr. Έχουμε να δώσουμε πολλά δώρα. Συν ασφαλώς ότι έχουμε να παίξουμε και μουσικό quiz με τον Στέφανο για να βγάλουμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές για να δώσουμε ακόμα περισσότερα δώρα, γιατί έχουμε καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές για εσάς από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Είδα πολλά χρώματα, δεν ξέρω, όλες τις ήθελα τις συσκευές εγώ. Κάποιες από αυτές μπορεί να γίνουν δικές σας. Να σας θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής. Το 211-55-55-50 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και φέτος. Και Facebook και Twitter, Μαγκαζίνο Live, μία λέξη, πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα πολλά θέματα και πώς δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε μετά έτσι από έρευνα που κάναμε κι εμείς στα πλαίσια τα δυνατά, γιατί ξέρετε τώρα οι λεπτομέρειες είναι δύσκολα να τις βρεις σχετικά με το ατύχημα του Μίχαελ Σουμάχερ, του πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Γιώργο. Το παγκόσμιο έχουμε όλο το ιστορικό, έχουμε βρει έτσι πλάνα από την ζωή του, από την οικογένειά του, από την καριέρα του και στη συνέχεια θα αναλύσουμε ακριβώς πώς έγινε μάλλον πώς φέρεται να έγινε αυτό το ατύχημα. Θα έχουμε εδώ κοντά μας έναν ειδικό που έχει φέρει και όλο τον εξοπλισμό αυτόν που θα έπρεπε κανονικά να φοράει ένας αθλητής του σκι ή κάποιος που ξέρει καλά σκι και αναπτύσσει κάποιες ταχύτητες, όπως μάθαμε ότι ήταν και στην περίπτωση του Μίχαελ Σουμάχερ. Οπότε θα τα συζητήσουμε εδώ αναλυτικά, να δούμε κιόλας ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούμε όλοι μας σε περίπτωση ασχοληθούμε με το σκι. Έχετε κάνει σκι ποτέ? Εγώ έχω κάνει. Και 2 φορές. Πετυχημένα. Τη δεύτερη φορά τους πήρα όλους βάρνα. Μετά δεν ξανά έκανα ποτέ. Εσύ, έγινε χιονοστιβά. Ναι, έχω κάνει κι εγώ. Ναι, πετυχημένα, γιατί πρέπει να ρωτάω. Ναι, πετυχημένα. Εντάξει, τις πρώτες μέρες, αν δεν ξέρεις καθόλου, είναι λίγο δύσκολα. Πέφτεις, κάνεις, αλλά εντάξει. Εγώ όχι, είμαι η μόνη που δεν έχω δοκιμάσει. Καλά, μην νομίζεις. Τώρα θα σου κάνουμε μαθήματα. Εδώ αυτοί οι δύο που είπαν ότι πετυχημένα, προκαλώ όλους τους φίλους και τους συγγενείς τους που τους είδαν τώρα να λένε ότι ήταν πετυχημένα, να βρουν κανένα βιντεάκι ή κάνουν αυτό να σας διαψεύσουν. Μαμά, θυμάσαι, μαμά! Φωτογραφίες. Εγώ όμως τώρα θέλω να πάω στο Στέφανο. Γιατί θέλω να σκεφτούμε μαζί ποιο τραγούδι θα μπορούσε να ήταν αυτό που θα μπορούσε έτσι να χαρακτηρίσει την καλεσμένη μας για σήμερα, που θα έρθει και θα μας κρατήσει παρέα έτσι κατά τη διάρκεια όλης μας της εκπομπής σήμερα. Τέλεια. Είναι, ξέρεις Στέφανε, είναι ένα ραντεβού που μπορεί να μας χωρίζει ένας τείχος. Ο τείχος δεν μετακινείται, αλλά σίγουρα δεν είναι ραντεβού στα τυφλά. Όχι. Για να δούμε τι θα μου παίξεις εσύ. Λοιπόν, θα παίξω την εισαγωγή και για να δούμε αν θα το καταλάβει. Μελαγχόλησες, νιώθεις πέταμενος. Μες στην πόλη σου σαν ξένος, βρε παιδί μου αμάν. Στην καρδιά βάλε πατίνια, γεια σου κι και δυο λούλεμα. Τέλειο. Φίλο και φτερό. Φίλο και φτερό. Στο μυαλό σου γιώνει που τη σκέψη σου παγώνει. Βρε παιδί μου αμά. Στην καρδιά βάλε πατινιά και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητοφόνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και χαρές και πράμα που σαλεύει.
ένα παιδί που μοναχό, σαν και εμένα δηλαδή, το δρόμο του γυρεύει. Το έκανα λαϊκό τώρα. Τέλειο. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά που γιόρταζες και εσύ γιόρταζες. Καλά όλοι γιορτάζουν εδώ κι όλοι. Έπρεπε να διεκπαιρεώσω το μουσικό μου. Τι μπρίο είναι αυτό. Τι μπρίο είναι αυτό, τι δύναμη είναι αυτή. Μιλάμε, μπαίνει μέσα η Βάσια Τριφύλλη και γεμίζει όλο το πλατό. Είδες, παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν χρειαζόμαστε έπιπλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Να πάμε στον καναπέ μας εδώ, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ήθελα μόνο να πω, σας παρακαλώ, σε ποια κάμερα μπορώ να το πω αυτό, δεν είναι κακό. Σε κάποια, εκεί, από όλες αυτές. Εκεί, να, εκεί. Εδώ. Αγάπη μου, χρόνια πολλά. Λένε και μετά την πρωτοχρονιά 40 μέρες. Μπράβο, βρεμάκι μου, τι ωραία κορίτσια είναι αυτά που σου γέννησε αυτή η γυναίκα. Δεν σου μοιάσανε, όχι πως δεν είσαι ωραίο παιδί, ήσουν και κούκλος, αλλά να δω τώρα κορίτσι με μουσί, θα μου έκανε κάπου, να σου ζήσουνε. Πού να κάτσω. Βασικά που θέλεις, να, εδώ δίπλα στη Βίκη. Εδώ στη που Βίκη. Είναι και... Γεια σου Βίκη. Γεια σας, γεια σας Βίκη. Παιδιά, αυτή είναι η ομάδα σου. Επειδή είσαι τέτοιος θετικός άνθρωπος, έχουμε, όπως είπα πριν, να δώσουμε ένα μεγάλο δώρο που έχει πάρει τηλέφωνο ο κόσμος εδώ και κάτι βδομάδες. Γιατί να βρίζουν εμένα. Όχι, εσύ θα... Σας παρακαλώ. Θα τραβήξεις την τυχερή ή τον τυχερό. Να τραβήξεις όλα αυτός που... Θα κάνετε έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Ναι. Έτσι, να κάνεις ένα ποδαρικό. Τι χαρά θα δώσετε. Να μας φέρει η Τζέννη τη γάλα με τα στοιχεία... Να, κοιτάξτε. Το χέρι του Καραγκιόζη έπρεπε να έχω για να τα πω. Λοιπόν, εγώ τώρα θα κάνω ένα καλό ανακάτεμα. Δηλαδή είναι πολύ ζουπηγμένα είναι. Καλά, δεν πειράζει. Γιατί είναι και το μεγάλο μας δώρο, η εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucine, μία ολόκληρη κουζίνα, σύν τις ηλεκτρικές συσκευές, μιλάμε για μεγάλο δώρο. Ουχ, να μπορώ είδατε, να κάνω ένα σχόλιο, ένα σχόλιο. Καλά να την πάρει ο άνθρωπος. Τι θα μαγειρεύει, μπορείτε να μου πείτε. Πού είσαι τυχερό, φανερό σου, του λέω. Στέφανε, το πιασα. Ναι. Τυχερό. Δεν ξέρω. Κάνε μια υπόκοφη έτσι, ναι. Τα Μιτσάκη Άννα. Δεν λέω τηλέφωνο, απαγορεύεται. Μπράβο. Μπράβο, κυρία Τα Μιτσάκη Άννα. Τα Μιτσάκη Άννα είναι η τυχερή. Δίνω τα στοιχεία της στο τηλέφωνο της για να την πάρουμε τηλέφωνο τώρα για να την βγάλουμε να της το ανακοινώσουμε. Και πότε θα μας κάνει το τραπέζι, πες. Λοιπόν, στο δίνω τα χέρια σου, εμείς είπαμε το όνομα. Λοιπόν, και έχουμε να δώσουμε κι άλλο ένα δώρο. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή με δώρα. Με δώρα, με δώρα. Και να μας, για να μας πάει καλά και να ανέβουμε και λίγο έτσι τη διάθεσή μας. Έχουμε να κληρώσουμε μία μηχανή μασάζ για το πρόσωπο, για ξεκούραση. Εμένα μου λέει αυτή, σας το κλείσω. Θα τραβήξω τον εαυτό μου. Λοιπόν, μία μηχανή μασάζ για ξεκούραση για το πρόσωπο από το afasia.gr. Αφασία, καταπληκτικό. Το μεγάλο site προσφορών που έτσι έχει τα προϊόντα στις καλύτερες τιμές, τα πιο έξυπνα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, για να πούμε έναν αριθμό από το 1 έως το 88. Βάσια. 88. 88. Το κακομύρι είναι αυτό που λέμε τελευταίος και τυχερός, ε. Λοιπόν, ωραία. Χαδεμένου Κυριακή. Θα επικοινωνήσει η παραγωγή μαζί σας για να παραλάβετε το δώρο σας. Λοιπόν, τι ευχήθηκες εσύ για το καινούριο έτος. Δεν είμαι των ευχών, γιατί μετά γελάει ο Θεός μαζί σου, κατάλαβες. Τα αφήνω. Να έχει και ένα suspense η ζωή μου, κάτσε να φτιαχτώ λίγο. Να έχει και ένα suspense η ζωή μου, γιατί θέλω να... Μ' αρέσουν και οι εκπλήξεις της ζωής. Ό,τι έχεις ευχηθεί, αν έχεις ευχηθεί στο παρελθόν ή ό,τι έχεις ζητήσει, ξέρω εγώ, από τον Θεό, από τον εαυτό σου, σου έχουν βγει. Καλά το είπες, και από τον Θεό και από τον εαυτό μου. Όσα επέτρεψα να γίνουν, γίνανε. Όσα δεν επέτρεψα να γίνουν και είμαι υπεύθυνη εγώ γι' αυτό και κανείς άλλος, δεν γίνανε. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Συνήθως, Βάσια, ζητάς βοήθεια από τον Θεό, ναι, ή βέβαια. Τα βρίσκεις με τον Ζητάω, εαυτό. Αλλά έχω ένα περίεργο τρόπο που του μιλάω. Δηλαδή, εγώ με τον Θεό μιλάμε στον ενικό, δεν τηρούμε τα προσχήματα. Και όταν είχα αρρωστήσει κάποια στιγμή πάρα πολύ και στην πιο ωραία στιγμή της καριέρας μου, θες, θυμάμαι που είχα πει το βράδυ της διάγνωσης, λοιπόν, λέω, φύγετε όλοι σας παρακαλώ, δεν μπορώ τη λύπηση εγώ. Μη σε εδώ να με λυπάσαι, θα σε σκοτώσω.
εντάξει. Και έμεινα μόνη μου, λέω, σας παρακαλώ, θέλω να μου φέρετε ένα κοτόπουλο μιλανέζα. Μη γελάτε, δεν ήμουν ανέστητη, σας ορκίζομαι. Έρχεται το κοτόπουλο το μιλανέζα, το τρώω και την ώρα που έτρωγα, είπα, ακούω να σου πω, Θεούλη μου τώρα, εσύ έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις μαζί μου, εντάξει. Άρα εγώ δεν έχω καμία γνώμη από αυτού. Το μπαλάκι είναι στα χέρια σου. Εγώ θα φάω τον κοτόπουλο και εσύ κανόνισε αύριο τι θα γίνει. Άντε, γεια. Και έφαγα. Αυτό έκανα. Και πήγαν όλα καλά. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με την ζωή του Μιχαήλ Σουμάχερ και στη συνέχεια θα έχουμε εδώ τον ειδικό για να αναλύσουμε όσο μπορούμε δηλαδή το πώς μπορεί να συνέβη το ατύχημα και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι εμείς και τι ίσως έκανε λάθος και ο Μιχαήλ Σουμάχερ. Όταν κάνουμε σκι εννοείς. Όταν κάνουμε εγώ το μόνο που ξέρω ότι φρενάρεις έτσι. Αυτό το ξέρω. Δεν πιάνει πάντα. Δεν πιάνει πάντα. Είναι ο αρχάριος. Αρχάρια είμαι εγώ. Αρχαριότερη δεν γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο αυτό. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου γιατί έχω μοιοπία. Βάλε τα γυαλιά σου μπάσια. Πού κοιτάω. Πάμε... Μπορώ να κοιτάω. Τώρα είδες. Μου βάλεις και τα μακρινά πλάν. Ο Σουμάχερ είναι απλώς ο Σουμάχερ. Το όνομά του είναι ταυτισμένο με την ταχύτητα και την πρωτιά. Πώς όμως άρχισαν όλα? Ο Μίκαελ Σουμάχερ γεννήθηκε στο Χερμιλχάιμ κοντά στην Κολονία. Ο Σούμι, όπως είναι το χαϊδευτικό του, έδειξε από νωρίς την προτίμησή του στην ταχύτητα, την αδρεναλίνη και το ρίσκο. Στα 4 του άρχισε να οδηγεί καρτ. Στα 14 κατέκτησε πρώτη φορά το πρωτάθλημα καρτ Γερμανίας και στα 18 του το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Στα 22 του μετήχε πια στο βελγικό Grand Prix. Τον επέλεξε το 1991 ο Andy Jordan για την ομάδα της Jordan Ford, σε αντικατάσταση του τότε φυλακισμένου Bertrand Gasson. Στα 25 του είχε ήδη γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1. Έκτοτε ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε τον τίτλο άλλες 6 φορές, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ. Συνολικά συμμετείχε σε 16 περιόδους και σε 250 Grand Prix, από τα οποία κέρδισε τα 91 και στα 155 τερμάτισε μέσα στην πρώτη τριάδα. Η χειρότερη θέση του ήταν το 1999, όταν κατέκτησε την 5η θέση και αυτό επειδή δεν συμμετείχε λόγω τραυματισμού στους 6 από τους 16 αγώνες. Έπειτα από 29 χρόνια στο αγωνιστικό τιμόνι και 2 χρόνια μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό του στο κεφάλι και στο λαιμό, ο Σούμι ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2012 ότι αποσύρεται οριστικά από τα σιρκουί, έχοντας πια στα 43 του ένα γερό κομπόδεμα 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Πλέον οι ημέρες του θα κυλούσαν ήσυχα στις όχθες της ιδηλιακής λίμνης της Γενέβης, στην έπαυλη των 650 τετραγωνικών μέτρων με το δικό της βενζινάδικο, όπου ο Γερμανός ζωντανός θρύλος της Φόρμουλα 1 είχε μετακομίσει από το 2007 μαζί με την οικογένειά του. Εκεί λοιπόν, στη λίμνη της Γενέβης, ο Σούμι θα απολάμβανε την ιδιωτική ζωή του, που πάντοτε κρατούσε μακριά από τα φλάσιν παπαράτσι, κάνοντας αυτά που του άρεσαν πιο πολύ απ' όλα. Σκι και υπασία και ποδόσφαιρο, αλλά και φιλανθρωπίες. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ο Σούμι είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Πιλότων που απαρτίζεται από πρώην κοινήν οδηγούς της Φόρμουλα 1 και οδηγεί σε πολλούς φιλανθρωπικούς αγώνες. Είναι πρέσβης της UNESCO, όπου έχει δωρήσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχει χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός σχολείου για φτωχά παιδιά στην Ντακάρ της Σενεγάλης, ένα νοσοκομείο για θύματα του πολέμου στο Σεράγεβο και το Παλάτι των Φτωχών στη Λίμα του Περού, ένα κέντρο φιλοξενίας άστεγων παιδιών, όπου τους παρέχεται στέγη, τροφή, ιατρική περίθαλψη και εκπαίδευση. Το 2004 έδωσε 10 εκατομμύρια δολάρια στα θύματα του φωνικού τσουνάμι στον Ινδικό ωκεανό. Εκεί έχασε και τον σωματοφύλακά του. Η προσφορά του ξεπέρασε κατά πολύ τις δωρεές αθλητικών ενώσεων, πολυεθνικών εταιριών, ακόμη και ολόκληρων κρατών. Τη διαθήκη του για την νομή της περιουσίας των 900 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, αυτοκίνητα και ακίνητα είχε ήδη συντάξει ο θρύλος της Φόρμουλα 1 Μίκαελ πριν από 3 χρόνια. Το 2010 είχε παραδεχτεί πως είχε κάνει τη διαθήκη του για πρώτη φορά. Ναι, έχω κάνει τη διαθήκη μου γιατί είμαι άνθρωπος της οικογένειας. Δεν είναι τόσο εξαιτίας του φόβου για κάποιο ατύχημα στους αγώνες, όσο γιατί διάφορα μπορούν να συμβούν στην καθημερινή ζωή. Αυτό
Αυτό το προαίσθημα για την καθημερινή ζωή έγινε πραγματικότητα στις 29 Δεκεμβρίου, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο την ώρα που έκανε σκι στις Γαλλικές Άλπες. Ο υπεραθλητής λίγα λεπτά πριν από το ατύχημα βγήκε από την πίστα για να βοηθήσει την ανήλικη κόρη φίλου του που είχε πέσει κατά την κατάβαση της πίστας. Μετά από 20 μέτρα έπεσε σε βράχο καλυμμένο με χιόνι. Από την πρόσκρουση, το προστατευτικό κράνος που φορούσε έσπασε στα δύο. Η βοήθεια που του δόθηκε ήταν άμεση. Οι τραυματιοφορείς έφτασαν κοντά του σε μόλις 8 λεπτά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και ενώ ο Σουμάχερ είχε ακόμα τις αισθήσεις του. Το νοσοκομείο στο Μουτιέ δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το συμβάν και ο Σουμάχερ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στη γειτονική Γκρενόμπλ. Η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή και ο ίδιος έπεσε σε κόμμα. Ο Σουμάχερ υποβλήθηκε σε δύο νευροχειρουργικές επεμβάσεις καθώς είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Θα ήταν μία ακόμη διαδρομή ταχύτητας και υψηλής αδρεναλίνης. Όμως κατέληξε σε ένα από τα πιο τραγικά παιχνίδια της μοίρας. Θέλω να καλησπερίσουμε και τον κύριο Θάνο Φλόρο, ο οποίος είναι πιστοποιημένος προπονητής σκι, για να συζητήσουμε λίγο, ξέρετε τι, αυτό που, το ερώτημα που μου δημιουργήθηκε εμένα από την αρχή είναι ότι πόσο εύκολα μπορεί να βγει κανείς, για παράδειγμα, εκτός πίστας, γιατί η πίστα θεωρείται ότι είναι ελεγχόμενη, ότι δεν μπορεί να βγει κανείς, δηλαδή να στρίψει λάθος και να βγει κάπου εκτός που έχει δέντρα, βράχια κτλ. Αυτά τα ατυχήματα συμβαίνουν εκτός πίστας ή και εντός πίστας. Σημαίνει το εξής, βρισκόμαστε σε μία μίξη χιονοδρομικής και δημοσιογραφικής παραφιλολογίας. Ο Σουμάχερ βρισκόταν σε μία περιοχή 600 χιλιόμετρων ελεγχόμενων πιστών, η οποία είναι η τελειότερη στον κόσμο, στην περιοχή των Τρουά-Βαλέ, όπου είναι το πραγματικό κόσμημα της αλπικής τουριστικής γαλλικής βιομηχανίας, η οποία έχει και παράδοση αλλά και εξαιρετική τεχνογνωσία για να καλύπτει αυτή την περιπτωσιολογία. Έχετε πάει εκεί? Ναι, δεν είμαι από τους προνομιούχους, αλλά είμαι από αυτούς που θα ήθελαν να ξαναπάνε, γιατί για το επάγγελμα το δικό μας κάθε τέτοιο ταξίδι είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Οπότε πρόκειται, κύριε Φλόρα, για ένα οργανωμένο χιονοδρομικό, είναι έτσι? Ίσως το τελειότερο χιονοδρομικό στον κόσμο, το οποίο διευθύνεται από άριστους Γάλλους επαγγελματίες με υψηλούς φιλοξενούμενους, οπότε όλες οι υποδομές είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να παρέχουν το maximum της προστασίας. Έγινε λοιπόν τώρα αυτό το ατύχημα? Πώς έγινε λοιπόν αυτό το ατύχημα? Αυτές πάντοτε φαίνεται ότι στη ζωή μας ταλαιπωρούν οι βραχονισίδες. Η συγκεκριμένη λοιπόν ήταν μία μικρή περιοχή ανάμεσα σε μία μπλε πίστα εύκολη και μία κόκκινη, ναι, και υπάρχει μία νησίδα με καλυμμένα βράχια στα οποία υπήρχαν ενδείξεις προστασίας, ήταν περιφραγμένη. Δοκίμασε να την περάσει. Αυτό σημαίνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι το κομμάτι αυτό ήταν κανονικά, ότι δεν επιτρεπόταν ουσιαστικά να εισχωρήσει και δεν υπήρχε κανένας λόγος να βρίσκεται εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν προσβάσιμο και τα ποσοστά είναι στο να υπήρξε πάρα πολύ άτυχος και όχι τολμηρός. Ο Σουμάχερ είναι ένας άνθρωπος, ένα θαύμα της φύσης, ο οποίος είναι πρικισμένος να ελέγχει τον εαυτό του σε ακραίες συνθήκες και να αντιδρά γρήγορα. Εδώ όμως έχουμε την περίπτωση ότι ακόμα και το κράνος δεν μπορούσε να τον προφυλάξει
για τον τραυματισμό που τελικά είπες. Εδώ έρχεται λοιπόν η φυσική να παίξει τα παιχνίδια της, γιατί η φυσική μας λέει ότι όταν ενώνονται και προσκρούονται δύο επίπεδα, διαχέεται η δύναμη, ενώ μία μικρή πέτρα η οποία είναι λόγχη, μπορεί το κράνος, επειδή είναι σε ένα σημείο, με μικρή ταχύτητα να το τρυπήσει, να το θρηματίσει, να το κάνει συντρίμμια, χωρίς για κανέναν λόγο να φταίει ο κατασκευαστής. Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Σουμάχερ έχει πάρει εκατομμύρια ευρώ και έχει τα φορέσει τα τελειότερα κράνη στον κόσμο, άρα ήξερε πάρα πολύ καλά τι χρησιμοποιούσε και οι ποιότητες και οι αντοχές αυτών των υλικών ήταν οι καλύτερες δυνατές. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ και την καλεξιόν. Ελπίδες να ζήσει, κύριε Τώρα, αυτό... Όχι εσείς πώς το βλέπετε. Θα αποφασίσει ο γιατρός, η γιατρή του και ο Θεός. Είναι πολύ δυνατός... Εγώ έβαλα το Θεό πρώτα, συγγνώμη γιατρή. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και όπως έχει μάθει να είναι επίσπον και να μας εκπλήσει, δεν αποκλείεται να τον ξαναδούμε γιατί τον χρειαζόμαστε όλοι. Πάντως εγώ ελπίζω να έτσι να αναρρώσει και να μην του μείνει και καμία βλάβη. Συγγνώμη να πω κάτι βλάβη, που είπε ένας συνάδελφός του. Γιατί εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και όσο θυμάμαι εγώ τη Φόρμουλα 1, θυμάμαι να είναι συνδεμένη με το όνομα Μιχαήλ Σουμάχερ. Ναι, σαφώς. Να σας πω, μ' άρεσε πάρα πολύ και συγγνώμη που επεμβαίνω, η ευχή που του έδωσε ένας συναθλητής του, που μάλιστα είχαν και κόντρες, και του πέσε παρακαλώ, κάνε όσο χρόνο θες, μη βιάζεσαι. Εδώ είναι η μόνη φορά στη ζωή σου που δεν σε πιέζει κανείς να βιαστείς. Πάρε το χρόνο σου, φτάνει να γίνεις καλά. Και νομίζω ότι ήταν πολύ χαριτωμένο και πολύ ευαίσθητο αυτό που του έστειλε. Μάλιστα, εμείς το ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Και πάλι θα σε διακόψω, μη με δίνεις σήμερα. Όχι, μετά. Άσχια, πες ναι, μου. Επειδή είπες break, δεν είπες τώρα ναι, και ναι. Στα μούτρα μου. Λοιπόν, εγώ φεύγω, με συγχάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Πού πας? Θα πάω εκεί που είδα ότι υπάρχει ένας φίλος μου από το, πες το, Dancing, το Dancing with the Stars. Ένας ο οποίος ήταν ο καλύτερος που μπορούσε να υπάρχει για τις υποδομές ελληνικές. Για τα ατυχήματα που θα παθαίναμε, αν παθαίναμε. Εγώ λοιπόν η παλιόγρια δεν έπαθα ποτέ ατύχημα. Στο Dancing with the Stars. Και ήμουν το μαύρο πρόβατο. Λοιπόν, να πάω να του μιλήσω. Σ' αφήνω να πας, αλλά μετά θα ξανάρθεις. Θα το σκεφτώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εγώ μεγάλωνα για σένα. 16 φορές μητέρα. 50 χρόνια δεν ακούω τίποτα άλλο. Μαμά, μανούλα. Μανούλα μου, είσαι γλυκιά του κουταλιού, μανούλα μου. Η Αγγελική Δερμάτη που έγινε μάνα για 13 παιδιά που δεν γέννησε η ίδια. Από τα παιδιά δεν πικράθηκα ποτέ. Δεν πικράθηκα ποτέ. Πικραίνουμε που δεν μαθαίνουν νέα τους. Σας ξεχάσανε. Ναι, πικραίνουμε που δεν μου, δεν μου στέλνουν ένα γράμμα. Να μου πούνε ότι είναι καλά τα παιδιά. Για φωτογραφία. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τα αγκάλιασε σαν να ήταν δικά της. Αυτά είναι τα παιδιά της καρδιάς. Άλλα είναι της κοιλιάς και άλλα είναι της καρδιάς. Περιμένοντας εσένα. We'll be right back.
Επιστρέψαμε και είμαστε στην κουζίνα μας. Δίπλα μου ο Στέφανος Πολύζος, σεφ από το εστιατόριο Αγιονέρι. Αγιονέρι ακριβώς. Το οποίο είναι μεζεδοπολείο. Μεζεδοτεχνείο, γιατί κάνουμε διάφορα μεζεδάκια τα οποία έχουμε ποικιλία τα πάντα. Από κρεατικά, ψαρικά, οτιδήποτε. Λοιπόν, θα βρείτε τα πάντα. Στις γιορτές χορτάσαμε τα κρεατικά και όλα αυτά. Είπαμε και σήμερα να φτιάξουμε κάτι μη κρεατικό. Ναι. Αλλά να πάμε λίγο στην πάστα και στο ψαρικό. Οπότε θα φτιάξουμε ταλιατέλες με γαρίδες. Μάλιστα, θα φτιάξουμε και ταλιατέλες με γαρίδες. Mm-hmm. Θα βάλουμε μέσα ρόκα, ντοματίνια και κάπαρι. Ωραία, να δούμε και λίγο τα υλικά για να μπορούν να σημειώσουν και οι φίλες και οι φίλοι μας. Βεβαίως. Στο σπίτι τους. Ποια είναι τα υλικά που χρειάζονται λοιπόν. Η προετοιμασία ποια είναι, βράζουμε τις γαρίδες πρώτα? Όχι, όχι. Θα τις σιωτάρουμε τις γαρίδες με ελαιόλαδο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε δηλαδή με τη διαδικασία. Ωραία, νομίζω τώρα ότι θα ξαναδείξουμε τα υλικά άλλωστε. Ναι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, με λαδάκι, με ελαιόλαδο. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι, το οποίο θα σοτάρουμε τις γαρίδες μας. Τις οποίες δεν έχουμε βράσει. Όχι, όχι. Γιατί πολλοί τις βράζουν πριν τις γαρίδες. Δεν χρειάζεται. Πάντα αναρωτιέμαι αν είναι το σωστό ή όχι. Κοιτάξτε, θα πάρει ούτως ή άλλως τη γεύση από εδώ μέσα. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τη γεύση από τις γαρίδες. Ναι, γιατί άμα τις βράζεις και μετά βγάζεις το νερό, πάει και λίγο η γεύση της γαρίδας. Βέβαια, πρέπει να κρατήσεις μετά το νερό για να το προσθέσεις μέσα για να πάρουμε τη γεύση ούτως ή άλλως. Ναι, βεβαίως. Αφού σοτάρουμε τις γαρίδες, ρίχνουμε αλατάκι. Πόσο θέλει περίπου η γαρίδα για να πούμε ότι θέλει έχει γίνει? Πολύ λίγο. Λίγο, πολύ λίγο. Δηλαδή 5-6 λεπτάκια δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Όπα. Πιτσιλάει και το λάδι. Ναι. Αντιδράει η γαρίδα. Αντιδράει, ναι. Ήταν ζωντανή γι' αυτό. Αλάτι, πιπεράκι ρίχνουμε. Ωραία. Σοτάρουμε. Mm-hmm. Και ρίχνουμε το κρεμμυδάκι μας, που είναι φρέσκο κρεμμυδάκι και ξηρό. Ναι. Για να δώσουμε γεύση. Εσείς φαντάζομαι τα καψίματα από το λάδι τα έχετε συνηθίσει. Καλά, σίγουρα. Ντοματίνια. Ολόκληρα την ντοματίνια, μισά. Όχι, τα κόβουμε στη μέση. Ωραία. Ναι. Και κάπαρι. Και κάπαρι. Τα αφήνουμε λίγο να σοταριστούν. Το κάπαρι έχει έντονη γεύση. Ναι, γενικά. Έχει έντονη γεύση και είναι και αλμυρί. Οπότε πρέπει να προσέξουμε πολύ στο αλάτι. Όταν θα προσθέσουμε το αλάτι, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Οπότε λιγότερο αλάτι από ό,τι θα βάζαμε χωρίς. Βέβαια, κάπαρι. Βέβαια, εννοείται. Και θα δώσουμε μία γεύση εδώ πέρα. Θα δώσουμε μία ένταση με κονιάκ. Θα τα δώσουμε με κονιάκ για να δώσουμε μία διαφορετική γεύση στο πιάτο μας. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε φρέσκια ντομάτα, την οποία την έχουμε τρίψει. Ωραία. Για να κάνουμε τη σαλτσούλα μας, όπως πρέπει. Η κάπερη γενικά χρησιμοποιείται στα ελληνικά φαγητά. Εννοείται χρησιμοποιείται. Ναι. Γιατί βγαίνει κυρίως σε νησιά, δηλαδή στις Κυκλάδες υπάρχουν κάπαρι και τα λοιπά. Θα τη βρείτε παντού, δηλαδή είναι τελείως ελληνικό, μεσογειακό δηλαδή. Μεσογειακό, ναι. Ναι, ακριβώς. Εδώ βγάζουμε τις γαρίδες μας, γιατί είναι έτοιμες, όπως σας είπα. Α, τις βγάζουμε τις γαρίδες. Ναι, πολύ βεβαίως. Γρήγορα η γαρίδα τελικά. Είναι αναλόγως βέβαια και το μέγεθος της γαρίδας. Βέβαια, ναι, βεβαίως, αλλά γενικά οι γαρίδες δεν θέλουν πολύ. Mm-hmm. Και εδώ θα προσθέσουμε τα ζυμαρικά μας. Αυτά τα έχουμε βράσει. Ναι, αυτά τα έχουμε βράσει, τα έχουμε έτοιμα. Ωραία. Α, και μπαίνουν οι ταλιατέλες μέσα στη σάλτσα. Ναι, μέσα στη σάλτσα. Για να δώσουμε παντού μια γεύση. Mm-hmm. Και εδώ προαιρετικά, βέβαια, όποιος θέλει, θα προσθέσουμε εμείς τυράκι τριμμένο. Ναι. Εδώ έχουμε φέρει παρμεζάνα εμείς. Παρμεζάνα. Ναι. Βέβαια, κάποιοι άλλοι δεν θέλουν μαζί με το ψαρικό να προσθέσουν τυρί. Ναι. Αυτό είναι βέβαια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι απαγορευτικό το τυρί μετά. Όχι, όχι. Δεν ισχύει, όχι. Δεν συμφωνείτε. Όχι καθόλου. Αισθάνομαι καλύτερα γιατί εγώ βάζω πολύ τυρί. Τέλεια. Α, και βάζω το τυράκι ήδη από το βάλουμε μέσα για να. Ναι. Ωραία. Και αφού τα ανακατέψουμε. Αυτό έχω να σας πω. Και έχουμε δημιουργήσει μία σάλτσα. Στο τέλος κλείνουμε το μάτι. Ναι. Και θα προσθέσουμε τη ρόκα. Τη βάζουμε στο τέλος, γιατί αλλιώς θα γίνει. Τη θέλουμε φρέσκια. Ναι. Θα γίνει σπανάκι. Κάπως έτσι. Οπότε έχει και βιταμίνες στο πιάτο αυτό. Έχει τα πάντα. Πολύ οπότε ωραίο. Το πιάτο στο μας είναι τώρα αυτή πάτε. Τη στιγμή, είναι έτοιμο και μπορούμε να το σερβίρουμε. Ωραία, να το σερβίρουμε, να το δούμε έτοιμο. Βεβαίως. Σε άλλη περίπτωση μπορούμε βέβαια να ψιλοκόψουμε και τη γαρίδα, να την έχουμε μέσα. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα.
ή να την έχουμε καθαρίσει πριν να έχουμε αφαιρέσει κεφάλια και τέτοια. Ναι, ωραία. Ο καθένας μπορεί να κάνει όπως θέλει ακριβώς. Βέβαια, έτσι είναι πιο ωραία στο μάτι. Στην εμφάνιση. Ναι, ναι. Οπότε, βάζουμε και τις γαριδουλές μας. Τέλεια. Γύρω. Και γρήγορο πιάτο. Γρήγορο, εύκολο και αρκετά ευγευστό. Και έτσι, αυτό που έχετε δώσει εδώ, αυτή τη νότα, οπτικά και γευστικά, φαντάζομαι, με την ρόκα, είναι που το κάνει, δηλαδή αισθάνεσαι ότι τρως ένα πολύ καλό εστιατόριο. Και το έχεις φτιάξει σπίτι σου μόλις σε λίγα λεπτά. Και πολύ εύκολα. Πολύ και μπορούμε ωραία. Να γανίζουμε δίπλα ναι. με διάφορα μυρωδικά. Mm-hmm. Να τι βάλουμε. Του πάει. Συνήθως άνηθος. Mm-hmm. Ο άνηθος δηλαδή πηγαίνει πάρα πολύ με τα ψαρικά. Οπότε mm-hmm. μπορούμε να βάλουμε άνηθο. Ναι. Βέβαια, εδώ το βάλουμε εμείς για ντεκόρ ακριβώς και λίγο μαϊντανό. Ίσα-ίσα για να ωραία. Βάλουμε το πιατάκι μας. Βγάζω το άλλο πιάτο για να δείτε το αποτέλεσμα. Και μπορούμε να προσθέσουμε γύρω-γύρω πιπεράκι, να του δώσουμε μία ένταση στο πιάτο μας. Τέλειο. Για να έχει μία εικόνα καλύτερη. Έτοιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλή καλά. Χρονιά να έχετε. Καλά, πολλές δημιουργίες έτσι στα πιάτα. Βεβαίως. Στο εστιατόριο Αγιονέρι. Αγιονέρι, βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, αυτό είναι το πιάτο μας το σημερινό. Και εγώ τώρα, βάλτε λίγο την κάρτα ξανά με τα υλικά, για όσους δεν προλάβανε να σημειώσουν τα υλικά που χρειάζονται, μέχρι να πάω εγώ στο πιάνο να βρω τον Στέφανο. Να δούμε, γιατί έχουμε πολλά δώρα και σήμερα να δώσουμε, Στέφανε. Έχουμε καινούργιες, πρέπει να πω, καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine. Οπότε πρέπει να βγάλουμε γραμμές. Συν να πούμε ότι πλησιάζουν οι μέρες να έρθουν εδώ οι πρώτοι μας τηλεθεατές και τηλεθεάτριες για το διαγωνισμό. Για το μουσικό διαγωνισμό. Όπου όλα μπορούν να αλλάξουνε. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω γιατί αυτό πρέπει να πιστεύουμε γενικά στη ζωή και ειδικά φέτος έτσι για αυτή την καινούργια χρονιά, το 2014. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Έτσι. Πάμε να δούμε το teaser. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε και τα δώρα μας στη συνέχεια και να βγάλουμε όσες πιο πολλές τηλεφωνικές γραμμές μπορούμε σήμερα. Και να καλησπερίσουμε και να πω και καλή χρονιά στην κυρία Μαργαρίτα Προβατά, την διατροφολόγο που μας έχει συμβουλέψει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, θυμάστε που τα λέγαμε πριν τις γιορτές και είπαμε τι πρέπει να προσέξουμε για τις γιορτές που έρχονται και για τις έτσι, τουλάχιστον, μερικές, πώς να το πούμε. Ατασταλίες. Ατασταλίες, ακριβώς. Μία που τα και μία που δεν τα κάναμε όμως, δεν προσέξαμε και τόσο. Το θέμα δεν είναι τι φάγαμε, το θέμα ήταν τι ήταν γύρω από το τραπέζι, γύρω από τα φαγητά. Τι σημαίνει αυτό. Αν ήταν φίλοι και αγάπη, καλά κάναμε και φάγαμε και αν πήραμε και 2 κιλά χαλάλι. Αν όχι. Αν ήταν τύψεις, πολύ κακός, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Όταν τρως κάτι με τύψεις, παχαίνει περισσότερο. Γι' αυτό το λένε όλοι, ότι οι τύψεις μας βαραίνουν. Δηλαδή να μην είμαστε ενοχικοί όταν τρώμε. Τουλάχιστον το τρώμε που το τρώμε να το ευχαριστιόμαστε. Όχι βέβαια. Αν το κάνουμε χορό και το κάνουμε τραγούδι και το κάνουμε αγάπη και είναι γύρω-γύρω φίλοι, εντάξει, περάσαμε καλά. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Αυτό δεν ξέρω αν σας συμβαίνει το ίδιο και εσάς ασφαλώς. Ότι μετά από γιορτές ή από διακοπές, γενικά, νιώθεις έτσι. Έχεις μπουχτίσει από το φαγητό. Δηλαδή, επειδή τρως διάφορα, συνήθως βαριά φαγητά, έτσι είναι. Για μία μεγάλη έτσι, περίοδο δεν θες να δεις φαγητό. Πραγματικά αποζητάει ο οργανισμός να ελαφρώσει. Ευχαριστήθηκε. Ναι, θέλω εγώ να ζητώ σαλάτες, λαχανικά. Ακριβώς. Πάντα τελικά, όταν βαρύνουμε για μια περίοδο, πάντα αποζητούμε να ελαφρύνουμε και το θέλει και ο οργανισμός μας και είμαστε και πια αυτό. Είμαστε χορτάτοι. Ναι, και τα είμαστε πιάτα, έτοιμοι τα να ξεκινήσουμε. Δεν είναι και με λαχανικά και αυτά. Είναι συνήθως κρέας. Είναι βαριά όλα. Ακριβώς. Πατάτες, σάλτσες. Με πολλά λιπαρά. Γιατί κακά τα ψέματα, το λίπος είναι αυτό που δίνει κυρίως την νοστιμιά. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό είπαμε σήμερα να συζητήσουμε έτσι με τίτλο «Μετά τις γιορτές». Μεγάλο κεφάλαιο. Και να δούμε τι κάνουμε λοιπόν τώρα. Είτε με τύψεις είτε χωρίς. Το after. Πρέπει να διορθωθεί το προβληματάκι. Να επανέλθουμε. Λοιπόν, έχετε ετοιμάσει έτσι ένα δείγμα δίαιτας για την απώλεια βάρους. Γιατί απώλεια βάρους μιλάμε? Λοιπόν, θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να κάνει δίαιτα για να χάσει βάρος, mm-hmm. εφόσον έχει πάρει περίπου
5 ή πάνω από 5% του σωματικού του βάρους. Δηλαδή, για μια γυναίκα 65 κιλών, αν πάρει γύρω στα 3,5 κιλά, σημαίνει ότι πρέπει να κάνει δίαιτα. Μάλιστα. Έχει πάρει γύρω στο 5%. Καλό είναι λοιπόν εκεί. Ενώ γενικά δεν είμαι υπέρ του να κάνει κανείς δίαιτες για να χάσει βάρος με πολλή ένταση, όμως όταν έχουμε πάρει 5% σημαίνει ότι πράγματι πρέπει να μαζέψουμε την κατάσταση, γιατί ταβάνι δεν υπάρχει. 5 τώρα, 3 μετά, 20 σε 4 χρόνια. Λοιπόν, εκεί πρέπει να κάνει κανείς δίαιτα. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά δίνω πράγματι ένα σχήμα διατροφικό που έχει έλλειμμα θερμίδων σοβαρό και το οποίο θα μας αδυνατήσει. Ωραία. Και εφόσον λοιπόν ξεκινήσουμε και σύντομα, δεν θα προλάβουν τα κιλά να κάτσουν πάνω μας. Θα τα χάσουμε γρήγορα. Αυτό δεν θέλουμε, να κάτσουν. Είναι σημαντικό αυτό να το προλάβουμε. Άμα να κατασταθούν. Πόσο χρόνο παίρνει αυτό, συγγνώμη Βίκυ μου, ξεδιάκοψα. Πόσο χρόνο αυτό παίρνει, κανένα μήνα. Όσο χρόνο διαρκούν οι ατασταλίες, αλλά τόσο χρόνο πρέπει να διαρκέσει και η δίαιτα. Εγώ υπολογίζω ότι με 2 εβδομάδες προσεκτικής διατροφής κανείς ξεφορτώνεται. Τα κιλά που πήρε και μπορεί και ένα παραπάνω. Ωραία. Και για πάμε να δούμε λοιπόν τι δίαιτα μας έχετε ετοιμάσει και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρωινό. Το οποίο τι έχει. Ένα ποτήρι ρόφημα. Να πω τώρα εδώ λοιπόν ότι πρόκειται για μια μάλλον αυστηρούτσικη δίαιτα, γι' αυτό δεν την προτείνω για πάνω από 2 εβδομάδες. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πρωινό με ένα ρόφημα. Μπορεί να είναι το γάλα μας, μπορεί να είναι ένα φέψιμα, μπορεί να είναι ένα κακάο. Με μια φέτα ψωμί με μέλι ή με μαρμελάδα. Είναι μια ζάχαρη λοιπόν που την παίρνουμε το πρωί προκειμένου να έχουμε ενέργεια. Και για να μην έχουμε υπογλυκαιμικές εντός παρενθέσεως κρίσεις, γιατί είχαμε συνηθίσει να τρώμε το μέλο μακάρονο, το γουρεμπιέ μας, τη τζουρέκι μας, τη βασιλόπιτα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με κάτι γλυκό και σταματάμε εκεί. Δεν τρώμε πολύ. Παρόλο ότι το πρωινό είναι σημαντικό γεύμα και πρέπει να φάμε, για αυτές τις 2 εβδομάδες λοιπόν το πρωινό μας θα το περιορίσουμε για να κλείσει και το στομάχι, αυτό που λέμε. Δεν ισχύει έτσι, αλλά προσαρμογή. Αυτό να κατανοήσουμε. Ωραία, ότι πρέπει λοιπόν να πειθαρχήσουμε στο λίγο. Οπότε, ένα ποτήρι γάλα, έναν καφέ ή κάτι άλλο. Ωραία. Είναι εντάξει με μια φέτα ψωμί. Με το ψωμί είναι καλύτερα να είναι μαύρο, κυρία Προβατά. Όχι, όχι. Ψωμάκι του Θεού, χωριάτικο ψωμί. Εξαρτάται από τι αρέσει στον καθένα. Μια φετούλα ψωμί. Αν πιεις τον καφέ σου, μπορεί να πιεις και το γάλα σου. Ναι, βεβαίως. Αλλά να προσέξουμε τη ζάχαρη, να βάλουμε μαύρη ζάχαρη. Αν πρόκειται να βάλουμε λογικά ένα κουταλάκι ζάχαρη, ας βάλουμε κανονική ζάχαρη, ας βάλουμε μαύρη, μπορούμε να βάλουμε άλλο λίγο μέλι. Όχι υποκατάστατο. Εάν δεν βάλουμε. Δεν πειράζει. Μπορούμε να βάλουμε και υποκατάστατο. Υπάρχουν περιπτώσεις, αν είμαστε σε μια γενικότερα αυστηρή δίαιτα για άλλους λόγους ή για κάποιον που είναι διαβητικός, ναι, μπορεί να βάλει και υποκατάστατο. Μάλιστα. Φρουκτόζη ή στέβια ή τα διάφορα. Πάμε τώρα στο κυρίως γεύμα το οποίο μας ενδιαφέρει κυρίως. Εννοείται. Λοιπόν, αυτό που εγώ προτείνω είναι να στηριχτούμε πολύ στο ψάρι. Ξέρω, το ψάρι έχει εχθρούς και φίλους. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι για τον περισσότερο κόσμο ευχάριστο ή εύκολο. Και πολλές φορές είναι και εχθρός του πορτοφολιού. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά να σας πω. Το κατεψυγμένο ψάρι δεν χάνει την αξία του. Πραγματικά και στο θέμα της καλής χοληστερίνης που ανεβάζει την καλή χοληστερίνη, των ωμέγα λιπαρών οξέων, έχει την ίδια ακριβώς αξία το κατεψυγμένο ψάρι με το φρέσκο. Η σαρδέλιτσα που είναι φτηνό ψάρι. Τα φτηνά ψάρια είναι όλα εξαιρετικά γιατί έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ωμέγα. Ωραία, λοιπόν, βασιζόμαστε στο ψάρι και τρώμε τι. Προτείνω λοιπόν να φάμε 2 φορές την εβδομάδα ψάρι, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι ψαράκι τις 15 μέρες που προηγήθηκαν δεν έχουμε φάει. Δεν πρέπει να το τηγανίσουμε όμως. Θεωρείται αυτό, φαντάζομαι. Καλό είναι, ναι, τώρα να αποφύγουμε τα τηγανιτά για αυτές τις 2 εβδομάδες. Να φάμε ψητό, να φάμε βραστό. Εκτός της χάρας, ακόμη και στο γκριλ γίνεται πάρα πολύ εύκολα και το ψαράκι. Και μάγειρα βολεύει πολύ. Ακόμη ωραιότατα μπορεί να γίνει, αλλά σπετσιότα ή μπουρδέτο το κερκυραίκο, που είναι πάρα πολύ ωραίο, λίγο πιο πικάντικο, αλλά είναι εξαιρετικό. Με σαλάτα και μια φέτα ψωμί και αυτό 2 φορές τη βδομάδα. Μάλιστα. Τις υπόλοιπες τι τρώμε. Αν 2 φορές τη βδομάδα θα φάμε όσπριο. Γιατί μέσα στα Χριστούγεννα. Ποιο θα φάει φασολάδα. Κανένα. Εκεί τι γίνεται με το λάδι, γιατί με τα όσπρια, ωραία και καλά τα όσπρια, αλλά τα όσπρια μας αρέσουν να είναι και λίγο λαδερά. Βέβαια. Και θεωρώ, να βουτάμε λοιπόν και λίγο το ψωμάκι και τη φετούλα. Αυτή και δεν νομίζουμε ότι κάνουμε δίαιτα και μαχαίρουμε περισσότερο. Θεωρώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να αποφύγουμε το τυρί, το κεκορισμένο λιπαρό, το ζωικό λιπαρό, και να βάλουμε μπόλικο ελαιόλαδο. Να ευχαριστηθούμε το όσπριο, γιατί η αξία του ελαιολάδου είναι τέτοια που δεν πειράζει, ας μας δώσει και 100-200 θερμίδες παραπάνω, βοηθάει το έντερο, βοηθάει καλά όλα τα συστήματα των ενδοκρινών αδένων, άρα μπροστά στην αξία του τη διατροφική μπορούμε να παραβλέψουμε λίγο τη θερμιδική του δύναμη, αρκεί το πιάτο μας να είναι κανονικό, να είναι με μια φετούλα ψωμάκι και
να το κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα, ούτως ώστε να φέρουμε ισορροπία σε σχέση με τα πολλά ζωικά λιπαρά που φάγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κανονική μερίδα θεωρείται τρεις κουταλιές, ας πούμε. Θεωρείται τρεις εννοώ τρεις κουτάλες ή δύο φλιτζάνια κλασικά του τσαγιού με αυτά που μετράει. Ο μάγειρας, ο ζαχαροπλάστης, όταν φτιάχνει το κέικ, μετράει το αλεύρι. Λοιπόν, μία φορά την εβδομάδα βλέπω μία μπριζόλα. Μία φορά πρέπει να φάμε και ένα κόκκινο κρέας, ιδιαίτερα οι γυναίκες, οι οποίες έχουν ανάγκη σιδήρου, εντάξει, και ακόμη πιο νέες κοπέλες, οπωσδήποτε. Μία φορά την εβδομάδα, λοιπόν, ένα κρεατάκι, ψητό, μία μπριζόλα, καλής ποιότητας, ή δύο μπιφτέκια με σαλάτα. Είναι απλό, είναι δυνατό, μας κρατάει καλά. Και άλλες δύο φορές την εβδομάδα φάμε το ζυμαρικό μας. Γιατί χρειάζεται και το ζυμαρικό με μια απλή σάλτσα, με προσοχή στο τυρί και να είναι η μερίδα του λίγο μέτρια, εστιατοριακή, περίπου είναι 100 γραμμάρια άβραστο και να συνοδεύεται από μια ωραία σαλάτα. Ωραίο είναι και το ζυμαρικό που είδα ότι εδώ στην εκπομπή μαγείρεψε και ο σεφ, εξαιρετικό το είδα. Καλό είναι βέβαια. Αν μου επιτρέπετε να παρέμβω, όταν κάνουμε δίαιτα, καλό είναι να μην βάλουμε και τυράκι στη γαριδομακαρονάδα. Είναι αυτά τα τυράκια. Έτσι, που λέω. Ή το ένα ή το άλλο. Σαλτσούλα και τυράκι, ή αν είναι γαριδομακαρονάδα, αποσύρουμε το ωραία. Τυράκι. Λοιπόν, εξτρά μέσα στην ημέρα. Δύο φρούτα. Δύο γερά φρούτα. Εδώ η δου ή η απογοήτευση. Μόνο, Καμιά σοκολατίτσα δεν παίζει. Κάνα σοκολατάκι. Είπαμε ότι αυτή τη φορά είμαι λίγο αυστηρή. Λοιπόν, δύο φρουτάκια, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα ή και τα δύο το απόγευμα, αν το πρωί εργαζόμαστε και. Και όχι μπανάνα, να ρωτήσω τώρα. Ειδικώς, βεβαίως και μπανάνα. Και μπανάνα. Μπανάνα περισκάλι, η μπανάνα μας κρατάει, βραδινόμαστε. Αυτές τις μέρες είναι και αυτό φτωχούλι. Είναι σαλάτα με ψωμί και τυρί. Για να διευκολύνουμε και το έντερο, για να έχουμε και την αποτοξίνωση ή... Κάθε μέρα σαλάτα, όχι. Κάθε μέρα. Τώρα σαλάτα βέβαια, κυρία Προβατά, μπορεί να είναι, ας πούμε, βραστά λαχανικά, μπορεί να είναι μπρόκολο, μπορεί να είναι... μπρόκολο, χόρτα, έχει ωραιότατο ραδίκι αυτή την εποχή και του βουνού. Μπορεί να είναι βεβαίως το λάχανο καρότο, μπορεί να είναι ακόμη και μια σαλάτα με σπανάκι. Μπορούμε λοιπόν ή να συνδυάσουμε και βραστά. Κουράγιο, αυτό έχω να πω. Μπορεί να καταφέρουν να περάσουν και τις δύο εβδομάδες. Χωρίς κανένα γλυκάκι όμως, τίποτα. Δηλαδή καμία ευχαρίστηση, τίποτα. Καμία επιβράβευση. Δεν ευχαριστήθηκες τόσες μέρες, Αλέξη. Λίγο έτσι να το παρατείνουμε λίγο. Κύριε Προβατά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θέλω απλώς λίγο, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι. Μια συμβουλή, απλώς. Πρέπει οι άνθρωποι που θα κάνουν μια ωραία διατροφή μετά τις γιορτές, ειδικά αν είχαν στο παρελθόν κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο έχει να κάνει με τη διατροφή, να ελέγχονται με εξετάσεις 2 με 3 εβδομάδες μετά τις γιορτές. Είναι καλό να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Να θυμώνται να παίρνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, αν είναι διαβητικοί, αν έχουν υπερλιπιδεμίες. Πολύ συχνά αυτή η περίοδος αναστατώνει λίγο την προσοχή που δίνουμε στην υγεία μας και είναι πολύ σημαντικό να ελεγχόμαστε για οπότε να ξέρουμε για να μπορούν να προχωρήσουν λίγο πιο στοχευμένα. Έτσι, να είναι πιο σίγουροι για το ότι αυτό που κάνουν πράγματι είναι σωστό και καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι μια καλή χρονιά για όλους μας, για εσάς, για τις οικογένειές σας. Έτσι, με υγεία και καλή γραμμό σώμα. Και λίγα κιλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα αν μπορούμε να δώσουμε δώρα, Στέφανε. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δούμε και τα δώρα που έχουμε, γιατί έχουμε καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine. Βλέπω είναι πολλές, χρωματιστές και σίγουρα θα σας αρέσουν, οπότε παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, στο 211-55-50-550. Είναι, να θυμίσω και πάλι, είναι το ίδιο τηλέφωνο όπως είχαμε και πέρυσι, όπως ίδιος είναι και ο τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας και μέσω Facebook και Twitter, Magazino Life, μία λέξη, πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Για να δούμε τώρα αν εσείς θα βρείτε όμως το τραγούδι που έχει ετοιμάσει ο Στέφανος. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Γεια σας και καλή χρονιά! Επίσης! Από πού μας τηλεφωνείτε? Από το Ήλιον. Από το Ήλιον, πολύ ωραία. Το όνομά σας? Ο Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, είστε έτοιμος έτσι να τραγουδήσετε? Έτοιμος. Ωραία, για πάμε. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλεισό, το ντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα, καβαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω, το ένα τα λόγο να είναι άσπρο, το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο, σαν τη δική μου τη γατάσινη ζωή. Μου φάγατε ένα στίχο που τους θέσετε. Ήταν εντάξει.
Λοιπόν, το βρήκατε, κερδίσατε κύριε Δημήτρη, αλλά τι είναι αυτό που μας έλειπε, περιμένετε ένα λεπτό, τι είναι αυτό που μας έλειπε. Το ένα τα λόγο θα είναι άσπρο και το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο. Όχι, 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 μετά είναι το άλλο. Μου την κατάσταση. Δεν πέφτουν και τα δύο άλλα ποτέ μαζί. Το ένα τα λόγο θα είναι άσπρο, όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Όπως τα όνειρα θα ήταν μαζί. Ωραία, μπράβο. Είναι μια χαρά. Έγινε. Το θέμα έτσι είναι τα όνειρα να μένουν ζωντανά και τα άλλα να είναι άσπρα, μαύρα και ό,τι άλλο θέλουν. Λοιπόν, με την κατάσταση που έχουν μπλέψει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι κύριε Δημήτρη, πάντως από ό,τι φαίνεται έτσι η καινούρια χρονιά ξεκινάει με τύχη. Μα είναι το κυριότερο αυτό, γιατί άμα δεν το κοιτάξουμε τώρα, το θα μας πάρει από κάτω. Έτσι είναι. Εάν δεν ανεβούμε λιγάκι, γιατί και εμείς συνταξιούχος είμαι. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Αντιλαμβανόμαστε κύριε Δημήτρη, μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή για να συνεχίσετε με την παραγωγή ποιο δώρο θα διαλέξετε. Τουλάχιστον έτσι ξεκινήσε με τύχη για τον κύριο Δημήτρη. Για πάμε να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά να ευχηθώ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Χρονιά. Καλή χρονιά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Ονομάζομαι Ματίνα και καλό από Γαλάτσι. Πολύ ωραία και πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ολόψυχα σε όλους τα καλύτερα και το 14 να σας φέρει υγεία, χαρά και ευτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, αυτά είναι τα πιο σημαντικά και η πιο ωραία ευχή. Είστε έτοιμοι να τραγουδήσετε? Ναι, αρκεί να είναι κάτι εύκολο. Για πάμε να σας ακούσουμε. Έψαχνα να βρω το μπέλα μου και τελικά το βρήκα και πήγα και αγάπησα ένα μωρό τη Ρίτα. Ρίτα 18 χρονών και εγώ 45. Ρίτα εσύ είσαι στην αρχή και εγώ στο παραπέντε. Ρίτα Ριτάκι, κανένα δε φοβάσαι. Ρίτα Ριτάκι. Μπράβο. Κατευθείαν στο διαγωνισμό. Νομίζω ότι... Νομίζω ότι πήρατε... Είστε πολύ καλός και στην Κυριακή μου. Πήρατε μια απευθείας ανάθεση. Απευθείας όμως, ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία φωνή, όχι μόνο στο λόγο, αλλά και στο τραγούδι. Μπράβο σας. Λοιπόν, μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή να διαλέξετε το δώρο από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Συγχαρητήρια. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εγώ μεγάλωνα για σένα. 16 φορές μητέρα. 50 χρόνια δεν ακούω τίποτα άλλο. Μαμά, Μανούλα. Μανούλα μου, είσαι γλυκιά του κουταλιού, Μανούλα μου. Η Αγγελική Δερμάτη που έγινε μάνα για 13 παιδιά που δεν γέννησε η ίδια. Από τα παιδιά δεν πικράθηκα ποτέ. Δεν πικράθηκα ποτέ. Πικραίνουμε που δεν μαθαίνουν νέα τους. Σας ξεχάσαμε. Ναι, πικραίνουμε που δεν μου, δεν μου στέλνουν ένα γράμμα. Να μου πούνε ότι είναι καλά τα παιδιά. Για φωτογραφία. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τα αγκάλιασε σαν να ήταν δικά της. Αυτά είναι τα παιδιά της καρδιάς. Άλλα είναι της κοιλιάς και άλλα είναι της καρδιάς. Περιμένοντας εσένα. Μάθαμε τώρα τι πρέπει να μαγειρέψουμε. Μάθαμε και τι δεν πρέπει να φάμε, ότι πρέπει να μαζευτούμε τώρα λιγάκι. Αλλά παρόλα αυτά, κάποια προβλήματα δεν μας αφήνουν. Και ποια είναι αυτά? Νομίζω ότι είναι οι παθήσεις, όχι της δεκαετίας, του αιώνα, δεν ξέρω πώς να το πούμε, τέλος πάντων είναι της εποχής μας. Είναι τα προβλήματα αυτά που βασανίζουν πάρα πολλούς από εμάς και έχουν να κάνουν με τη μέση, τον αυχένα, και όλα αυτά που πονάνε, είτε από λάθος στάση, είτε από πολλή δουλειά. Τη δουλειά δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε, όταν και εφόσον
μας πιάσει κάτι από αυτά και δεν είναι μόνο αυτά. Έχει πιάσει ήδη. Εδώ και καιρό. Χρόνια. Εδώ και καιρό. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως, έτσι. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, η Βάσια Τριφύλλη, εδώ και τα τελευταία λεπτά, νομίζω ότι έχει πάρει τις πληροφορίες της. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσουμε τον κύριο Λευτέρη Παθιάκη, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής και χειροπράκτης. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά και σε εσάς. Καλή χρονιά και σε εσάς, χρόνια πολλά. Δεν σου λέω τίποτα. Τα χέρια του είναι μαγικά. Κάνε λίγο να δει. Εγώ την είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, κύριε Τριφύλλη, γιατί την είχαμε, ήμασταν μαζί πέρυσι στον Dancing with the Stars και πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή και η γυναίκα που έχει τους λιγότερους τραυματισμούς. Ναι, γιατί αυτό πρέπει να πούμε, ότι εσείς είστε και ο υπεύθυνος εκεί για όλους τους τραυματισμούς που γίνονται στο Dancing with the Stars, που φαντάζομαι δεν είναι λίγοι. Όχι, είναι τραμπουλίγματα. Είναι, είναι περισσότεροι, βέβαια δεν φαίνονται γιατί είναι μικροτραυματισμοί, αλλά είναι μικροτραυματισμοί που μπορούν να στερήσουν την παρουσία κάποιου celebrity στην συμμετοχή του κάθε Κυριακή. Και η δουλειά σας ποια είναι, με τον τρόπο και με την γνώση και την τέχνη, να τον κάνετε να ξανασταθεί όρθιος για το επόμενο show. Όσο πιο εφικτά είναι δυνατό, να, γρήγορα να συμμετέχει. Είτε αυτό λέγεται σαν προφύλαξη, είτε λέγεται και σαν τραυματισμός. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Από αυτούς που βλέπουμε τώρα και χορεύουν, τα ζευγάρια δηλαδή αυτά που έχουν μείνει, είναι πολλοί αυτοί που βγαίνουν και χορεύουν ακόμα και με τραυματισμούς που εμείς δεν το βλέπουμε, γιατί δαγκώνονται, ας πούμε. Ναι, παρόλο ότι δεν κάποιοι σημειώνουν ότι είναι τραυματίες, γιατί δεν θέλουν να δείξουν. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που από πίσω είναι τραυματισμένος και συνήθως οι άνθρωποι δεν έχουν και καμία σχέση με το χώρο. Έτσι, γιατί ξαφνικά από εκεί που δεν χορεύεις ποτέ στη ζωή σου, σου δίνεται η διάθεση το να κάνεις χορογραφίες κάθε μέρα και ειδικά τώρα προς το τέλος δύο φορές την ημέρα και να ασχολούνται με. Δύο χορογραφίες. Δύο χορογραφίες και να ασχολούνται με 7-10 ώρες την ημέρα. Και αυτά που βλέπω, κάτι σηκώματα και κάτι. Αυτά που πολλές φορές δεν έχουν. Είμαι μπροστά σου. Εκμεταλλεύσουμε. Πάει το κορμί μου και την εμπειρία μου. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι και να έχεις μάθει να χορεύεις, όταν έχεις σταματήσει να ασκείσαι, το κορμί σου διαμαρτύρεται. Λοιπόν. Εμείς τώρα όμως σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για τους πόνους στη μέση και τον αφιένα, που νομίζω ότι είναι και οι πιο συνηθισμένοι πόνοι και προβλήματα. Συνεχίστε, εγώ με τα τραβήγματα έχω πρόβλημα. Κάνε πάλι άλλη μία τζούρα να φύγω. Ωραία. Ας το καναπέ, ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είναι τα προβλήματα του αιώνα, θα έλεγα, λόγω και της καθιστικής ζωής, δουλειάς κτλ. Ναι, είναι τα προβλήματα, είναι τα πιο συχνά προβλήματα, γιατί δυστυχώς στη σημερινή εποχή δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι περισσότερες φορές αποδίδουμε τον πόνο στη μέση και η σπονδυλική στήλη, είναι στο γραφείο, είναι στη μέση, μόνο στην άρση κάποιου βάρους. Όχι. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αμελήσει το σώμα μας και το σώμα μας δεν έχει μια σωστή ισορροπία. Οπότε δεν είναι και μυϊκά τόσο δυνατό ώστε να μπορεί να ταπεξέλθει σε ένα πολύωρο πρόγραμμα εργασίας. Λοιπόν, έχουμε και την Τζοάννα εδώ. Που, στην Τζοάννα, τώρα τι θα δείξετε. Όταν έχουμε, ας πούμε, κάποιο πόνο, πώς μπορούμε να ανακουφίσουμε λίγο τον πόνο εκείνη τη στιγμή. Εξαρτάται. Αν είμαστε σε μια κατάσταση οξείας, οσφυαλγίας και έχουμε κάποιο μουδιασμό, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό, γιατί θα πρέπει να μας παραπέμψει να κάνουμε κάποια μαγνητική για να δούμε πως έχουμε κάποια δισκοκύλη. Στην άλλη περίπτωση, αν δούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη μέση μας, ο οποίος δεν είναι ευρωγενής, δηλαδή δεν έχει μουδιασμό κτλ., μπορούμε να απευθυνθούμε στον ειδικό που λέγεται φυσιοθεραπευτής, λέγεται χειροπράκτης, λέγεται βελονιστής. Καλό είναι αυτό να συνδυάζεται, έτσι να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάποιος μας έρχεται με ένα πρόβλημα, με ένα λουμπάγκο το λεγόμενο, το οποίο είναι ουσιαστικά μια οξία δισκαμψία της μέσης, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το βελονισμό, να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε την περιοχή, κάποια φυσιοθεραπευτικά μέσα και μετά να κάνουμε τις ανατάξεις, τις λεγόμενες ανατάξεις της χειροπρακτικής. Βέβαια, ναι, δηλαδή εγώ τώρα. Ναι. Αν κάνω μία απότομη κίνηση και πολλές φορές, δηλαδή παλιά το θυμόμασταν από τις θείες μας και από τις γιαγιές και λέγαμε εντάξει, ξέρω εγώ είναι λόγω ηλικίας, αλλά τώρα το βιώνουμε κι εμείς. Ναι. Πώς, αχ, πιάστηκα. Μέχρι αυτό τώρα. Αυτό είναι συνηθισμένο, δηλαδή μπορεί να οφείλεται σε μία απότομη κίνηση όπως είπα ή μας δίνει ένα σήμα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Πολύ σωστά. Θα κάνω μια διευκρίνηση. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι μόνο η άρση απότομου βάρους είναι αυτή που είναι ο κύριος υπεύθυνος για το πρόβλημα. Όχι. Όταν το σώμα μας είναι ανελαστικό, όταν το σώμα μας είναι αδύναμο ή έχει μια ανισορροπία, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι υποφέρει από ανισοσκελία των άκρων, τότε το σώμα μας είναι πιο επιρρεπής ακόμα και σε ένα μικρό βάρος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ελαστική. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι σε ένα σώμα να είναι ελαστικό και μυϊκά σωστά ισορροπημένο. Ωραία. Εμείς τώρα τι θα δούμε σήμερα που μπορεί έτσι να μας βοηθήσει. Εμείς θα δούμε κάποιες ανατάξεις, κάποιους ανώδυνους χειρισμούς
που λέγονται χειροπρακτικοί. Ωραία. Έτσι ώστε, ας πούμε ότι έρχεται η Τζοάννα και έχει ένα, έχει, και μάλιστα το συζητάγαμε πριν, έχει ένα ρεβόκρανο. Αν δούμε, θα δούμε ότι, γυρίζουμε εδώ, θα δούμε ότι οι ομοπλάτες της δεν έχουν ακριβώς την ίδια ευθεία. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι έχουμε μία άρση της αριστερής ομοπλάτης. Αυτό έχει πάρα πολλές αιτίες. Εδώ θα δούμε ότι και η ίδια παραπονέθηκε ότι σήμερα σηκώθηκε με έναν πόνο αριστερά στο τραπεζοειδή. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει να μαλακώσουμε την περιοχή με ήπιες μαλάξεις, έτσι ώστε να χαλαρώσουμε μυϊκά και μετά να πάρουμε τις ανατάξεις τις οποίες θέλουμε. Μία ανάταξη, ας πούμε, για τον αυχένι να είναι. Θα ήθελα να κάτσεις κάτι στο λαδό. Θα ήθελα να σας πιω πίσω. Ελέγχουμε την περιοχή να δούμε αν έχουμε κάποιο δισκογενή πόνο. Ωραία, βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα δεξιά. Και αυτό που θέλουμε είναι, ζητάμε να χαλαρώσει η ασθενής, να έχει ψηλά την πλάτη της και την αφήνουμε χαλαρή. Και παίρνουμε αυτές... Ακούστηκε! Βλέπουμε ότι και οι δύο πλευρές της είναι... ήταν πιασμένες. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πάντα κάνει θόρυβο, γιατί τώρα ακούστηκε πάρα πολύ δυνατά. Όχι. Ή πρέπει να έχει πρόβλημα για να κάνει θόρυβο? Όχι. Όταν δεν έχει πρόβλημα, δεν κάνει θόρυβο. Για πρώτα το κεφάλι, λίγο κοντάκι. Αισθάνεσαι καλά? Η ίδια θα μας πει σε λίγα λεπτά ότι αισθάνεται πιο ελεύθερο τον αυχένα της. Βέβαια, αυτό το δείξαμε τώρα, δεν γίνεται κατευθείαν. Καλό είναι να προηγηθεί κάποια μάλαξη, έτσι ώστε να μην έχουμε την μυϊκή τάση που να μας εμποδίζει να κάνουμε τη λεγόμενη ανάταξη. Και να πούμε τώρα ότι μην προσπαθήσετε να το κάνετε στο σπίτι αυτό, να γυρίσετε, ας πούμε, το σημαντικό είναι, του υπάρχει άλλου πάρα πολλοί κόσμος. Μπράβο, που αφενός το διακινδυνεύει σε κάποιους άλλους, αλλά απ' την άλλη το κάνει και μόνος του. Τα κρακ δεν είναι καλό να γίνονται στην καθημερινότητά μας και συνέχεια. Γιατί είναι το κρακ που ακούγεται μέσα, οι φυσαλίδες αζότη που υπάρχουν μέσα σε μια άρθρωση, είναι σαν να ανοίγουμε ένα κουτάκι αναψυχτικό. Την ώρα που το ανοίγουμε, έχουμε όλη αυτή την εκτόξευση του διοξιδίου του άνθρακα. Ακριβώς γίνεται το ίδιο στις αρθρώσεις. Και μεταγενέστερα αυτό μεταφράζεται σε μια μετατραυματική αθρίτιδα. Οπότε, κάποιοι πιστεύουν ότι κάνοντας τα κρακ νιώθουν καλύτερα. Είναι και αυτό το κρακ που κάνουμε στα σε όλες τις αρθρώσεις. Αυτό νιώθουμε, που κάνουμε κρακ, κρακ. Ναι, νιώθουμε, δεν καλό. Όχι. Δεν πρέπει να γίνεται και νιώθουμε ότι χαλαρώνουμε. Όχι, είναι μια ψυχική εξάρτηση γίνεται αυτό. Καλό είναι να γίνεται από τον ειδικό και όταν πρέπει και κάτω από ένα καλό ιστορικό και μια σωστή εξέταση. Το ίδιο μπορούμε να πάρουμε και στην πλατούλα. Mm-hmm. Θέλω να ξαπλώσεις ανάσκελα. Συγγνώμη να πέρασω από εκεί. Θέλω να αγκαλιάσεις το κρεβάτι. Θέλω να μου ρίξεις λίγο προς τα μένα, προς τα έξω. Ωραία. Θέλω να πάρεις μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη και μια βαθιά εκπνοή από το στόμα. Θέλω να χαλαρώσεις. Και το ίδιο πήραμε και στον θώρακα. Δεν ξέρω αν το ακούστηκε. Mm-hmm. Και θέλω να σηκωθείς και να μου πεις πώς αισθάνεσαι ήδη τον θώρακά σου. Θέλω να γυρίσεις. Το θώρακα. Το θώρακα. Να πω για τον αυχένα ότι τον νιώθω να αιματώνεται. Ναι. Καίει λίγο. Ο θώρακας είναι λίγο πιο χαλαρός, πιο ανοιχτός. Σωστά. Και αν προσέξουμε και ότι η ομοπλάτη της πριν, ενώ την είδαμε να είναι λίγο πιο ψηλά, έχει κατέβει λίγο. Βέβαια, το ότι είναι ακόμα πιο ψηλά, πιθανότατα η Τζοάννα σε μια καλύτερη εξέταση να δούμε ότι έχει κάποια σχολίωση, γι' αυτό και έχει στραβώσει και παραμορφωθεί και η ομοπλάτη της. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Αν έχουμε πρόβλημα στον αυχένα ή στην ομοπλάτη που έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πλέον χρόνιο. Ναι. Τι είναι αυτό που εσείς συνιστάτε να γίνεται, δηλαδή κατά περιόδους να γίνεται όταν κάποια έχουμε... φυσικοθεραπεία? Όχι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της συντηρητικής φυσικοθεραπείας, ειδικά στα νέα άτομα. Αυτό που όλοι πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν έχουμε πρόβλημα, απευθυνόμαστε στον ειδικό, θεραπεύουμε το πρόβλημα και αυτό που κάνουμε μετά είναι να δούμε πού έχουμε μυϊκές αδυναμίες και να δυναμώσουμε το σώμα μας. Οι γυναίκες δυστυχώς. Με γυμναστική. Ναι, με σωστή ενδυνάμωση. Mm-hmm. Οι γυναίκες δυστυχώς έχουν τεράστιο πρόβλημα. Είσαστε οι πιο αδύναμες μυϊκά σε σχέση με τους άντρες. Συν την εγκυμοσύνη, συν το στήθος, οι περισσότερες δεκάδες γυναίκες που εγώ δέχομαι στο θεραπευτήριό μου έχουν πρόβλημα με ραχυαλγία. Ραχυαλγία τι σημαίνει? Πόνος στον θώρακα και στον αυχένα. Και γιατί αυτό? Γιατί ποτέ το κομμάτι που βρίσκεται εδώ πίσω, όπως θα δείτε και την Τζοάννα, την Τζοάννα να γυρίσεις και να πας από την άλλη πλευρά. Ναι. Θα δείτε ότι είναι λυπής. Δεν υπάρχει, θέλω να μου γυρίσεις και να μου ξανακάτσεις, δεν υπάρχει μυϊκή δύναμη. Αν τώρα η Τζοάννα μου δουλεύει όλη την ημέρα, ένα δωδεκάρο, mm-hmm. εδώ δεν υπάρχει στήριξη για τον αυχένα. Είναι σαν να σας λέω ότι κρατάω ένα ποτήρι 12 ώρες. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν? Πρέπει να κάνει τους ραχαίους, τους ραχαίους που λέμε στη γυμναστική. Και τους ροβοειδείς στην ομοπλάτη. Mm-hmm. Για να δυναμώσει το σύστημα αυτό, για να μπορεί να κρατάει καλύτερα. Μπράβο. Θεωρώ ότι ο κάθε Έλληνας, να συμπεραίνω mm-hmm. και να. Για να κάνει τα κλείδι, πρέπει να κάνει τα τρία εξής πράγματα. Πρέπει να κοιτάξει τη μυϊκή ισορροπία του κορμού του, μπρος mm-hmm. και πίσω, γιατί συνήθως πάντα γυμνάζουμε τον μπροστινό κομμάτι. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι βλέπει ο καθρέφτης.
Δεύτερον, το πόσο ελαστικό είμαστε, πόσο ελαστικοί είμαστε. Ναι. Και τρίτον, το πώς περπατάμε. Γιατί όλα οφείλονται σε προβλήματα στατικής, μηχανικής δηλαδή, και δυναμικής. Ένα τελευταίο, θέλω να μου σηκωθείς όρθια, ναι, για να δείξουμε το θέμα της ελαστικότητας. Να μου γυρίσεις, με να τεντώσεις τα πόδια σου και θέλω να μου σκύψεις. Και να φτάσεις με τα δάχτυλα των χεριών στα δάχτυλα των ποντιών σου. Είναι σχετικά καλή, αλλά γενικότερα η Τζοάννα θα έπρεπε να φτάνουν οι καρποί της κάτω. Όχι η Τζοάννα. Η κάθε Τζοάννα. Από 5 ως 85. Δύσκολο θα το βρεις αυτό. Τώρα, άμα σηκώσω εδώ έναν. Εάν είχαμε ελάχιστα. Να έρχεται. Παρακαλώ. Άκου, θα μου πεις εμένα τις γυναίκες αδύναμες. Εγώ τώρα, 120 χρονών. Όπως 120 κατασκευαστές πλυντηρίων. Είναι πάρα πολύ καλή η κατάστασή της. Thank you very much. Ένα σώμα ελαστικό δεν είναι επιρρεπή σε τραυματισμούς. Ακόμα και στην άση ενός βάρους. Συγγνώμη, παιδιά. Θα πεταχτώ πάλι εγώ, δεν μπορώ. Δεν είναι καλό όμως να ασκούμεθα. Εννοείται, αυτό λέω. Να μην τα αφήνουμε να σκουριάζει. Ακριβώς. Θεωρώ ότι μια πολύ καλή άσκηση είναι ο χορός. Μπράβο. Και ειδικά η χορή, η ballroom. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, γιατί πάντα είναι... χορεύεις με είναι... θώρακα στιτό. Είναι πολύ δύσκολο, δεν το πιστεύεις. Ο τρόπος πρέπει να στέκεσαι έτσι, λες το μπαστούνι, το κατάπια πάλι το μπαστούνι και πάρ' τον καναπέ. Φοβερή. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Εμένα βέβαια τώρα μου έχει μείνει αυτός ο ήχος, Τζοάννα, αυτό το κρακ, αλλά αισθάνεσαι καλύτερα. Όχι. Την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Αχ, σε βλέπω και τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μια πρόβλεψη από σωματικής ικανότητας αυτών που βλέπουμε, που κοντεύουν στο τελικό του Dancing with the Stars, αλλά δεν νομίζω να μου απαντήσετε. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως όλοι έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, όλοι είναι πάρα πολύ καλή σωματική τους ικανότητα και δεν τους αφήνω εγώ, γιατί φοβάμαι μην τραυματιστούν. Οπότε εγώ είμαι από πίσω που λέω διατάσεις, που λέω καλό ζέσταμα, μαζί βέβαια και με τους χορογράφους τους. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εσείς ακούσατε τι πρέπει να κάνετε και τι δεν πρέπει να κάνετε. Εγώ τώρα όμως θέλω να πάμε βάσια να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Σοβαρά. Να βάλω τα γυαλιά μου η στραβούλα. Βάλε τα γυαλιά σου και πάμε να τα δούμε. Θα κοιτάω εκεί τώρα, μη θυμώσει φιλενά. Η Βάσια Τριφύλλη δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι η Βάσια όλων μας, είναι εκείνη που για περισσότερα από 40 χρόνια έχει αποδείξει το ήθος της, εκτός και εντός ανιδιού, αλλά και την τρέλα μιας πραγματικής θεατρίνας. Το νήμα της ζωής της άρχισε να ξετυλίγεται κάπου στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε μια ζεστή και αγαπημένη οικογένεια, έχοντας το πλάι της εκτός από τους γονείς της και 4 αδέρφια, όλα αγόρια, τα οποία την φώναζαν χαριτωμένη. Τα χρόνια περνούν και η μοναχοκόρη της οικογένειας Ελευθερίου, όπως είναι το πατρικό της, περνά στο Πολυτεχνείο και κάπου εκεί κάνει πραγματικότητα το δικό της όνειρο. Μπαίνει στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Άλλωστε, είχε πει στον πατέρα της: «Αν μπω στο Πολυτεχνείο, θα με αφήσεις να γίνω ηθοποιός». Το 1969 κάνει το τεμπούτο της στη θεατρική σκηνή στον θίασο τον Κώστα Βουτσά, Μάρος Κοντού και Νίκου Ρίζου. Έναν χρόνο αργότερα μπαίνει και στα κινηματογραφικά πλατό, αφού συμμετέχει στην ταινία «Ο Δασκαλάκος ήταν λεβεντιά». Το πρώτο βήμα έγινε. Από εκεί και πέρα, με σύμμαχο το ταλέντο της, άρχισε να διαγράφει τη δική της λαμπερή πορεία. Αλωνίζει στις θεατρικές σκηνές και στα μεγάλα κινηματογραφικά πλατό, δίνει κάτι από την ενέργειά της και η καριέρα της απογειώνεται. Ο αείμνηστος Θανάσης Βέγκος ήταν ένας από τους μεγάλους ηθοποιούς που συνάντησε στο δρόμο της. Εκείνος άλλωστε ήταν που τη φώναζε «Τριφυλλούδη». Στο τέλος της δεκαετίας του 80, η Βάσια Τριφύλλη θα χαρίσει στο κοινό μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες, τους Αφαίρετους. Με θανατηφόρες ατάκες και σενάριο πολύ μπροστά από την εποχή του, η σειρά είναι μία από τις top της ελληνικής τηλεόρασης. Κυρία Χατζηγιώργη, έτσι. Χαχαχα, από το κύριο με τρόμαξε. Τσιμουδιά για την πυροβολό, είναι αληθινό το μαρχέτη, έτσι. Στη συνέχεια δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στην παρουσίαση. Αναλαμβάνει το ραντεβού στα τυφλά που επί 4 χρόνια καθυλώνει το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας νούμερα που χτύπησαν κόκκινο στους πίνακες τηλεθέασης.
Αχ, περιμένω τόση ώρα. Και ενώ η επαγγελματική της πορεία πάει από το καλό στο καλύτερο, η Βάσια θα δώσει μία από τις πιο δύσκολες μάχες στη ζωή της. Έρχεται αντιμέτωπη με τον καρκίνο και αποφασίζει να τον τσακίσει. Η ίδια, πολλά χρόνια μετά, περιγράφει εκείνη την μάχη. Με τον καρκίνο εγώ, πήγα απέναντι και είπα, θα σου φάω το μάτι. Μακάκα, θες να παλέψουμε ρε φίλε. Έλα λοιπόν. Έλα ρε μάγκα. Ναι, έλα. Εδώ. Τα εξάσφαιρα, κράκ. Στη συνέχεια, έχοντας σταθεί στα πόδια της, αποφασίζει να κάνει ακόμη ένα βήμα. Μπαίνει στην πολιτική και ασχολείται με τα κοινά. Αρχικά στον Δήμο Βύρωνα και στη συνέχεια στον Δήμο Αθηναίων και στο πλευρό του Νικήτα Κακλαμάνη. Όσο για την προσωπική της ζωή, η Βάσια Τρυφίλη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μόνο μία φορά με τον Γιάννη Τρυφίλη. 5 χρόνια αργότερα χώρισαν, αλλά εκείνη κράτησε το επίθετο του πρώην σύζυγου της, με τον οποίο διατήρησε και πολύ καλές σχέσεις. Αρκετοί άντρες πέρασαν από τη ζωή της και έζησε τον μεγάλο έρωτα. Βιολογική μητέρα δεν έγινε ποτέ, αλλά η αγάπη της για τα παιδιά την οδήγησε στο να θεωρήσει κόρη της την Βερόνικα, μια νεαρή κοπέλα που είχε προσλάβει για να φροντίζει τη μητέρα της. Τελικά, η Βερόνικα έγινε η κόρη που η Βάσια δεν απέκτησε ποτέ. Πριν από λίγο καιρό, απέδειξε και πάλι τι σημαίνει να είσαι θεατρίνα και να το υποστηρίζεις. Δέχτηκε την πρόσκληση να χορέψει στον τρίτο κύκλο του Dancing with the Stars και έκλεψε τις εντυπώσεις. Το σίγουρο είναι ότι η δική μας Βάσια θα βρίσκει πάντα τρόπους να μας εκπλήσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιος το έφτιαξε, συγχαρητήρια. Η Βίκη. Βικάκι μου, Βασούλα είσαι κι εσύ. Βασιλική. Και Γιώτας, ευχαριστώ για στα χέρια σου. Εκεί στη φωτογραφία του γάμου μου βέβαια, κάνατε το λάθος και κόψατε τον κουμπάρο. Και ο οποίος είναι ποιος. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Έτσι την βρήκαμε. Κομμένη. Ναι, έτσι ήταν. Κάποιος άλλος έχει κόψει κάτι. Ναι, λίγο πιο αριτερά ένα πατώ. Τότε είναι ο Τριβίλιτς. Γιατί είναι ο Μάνος. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε. Ωραία, αναγκαστικές, δεν σου λέω τίποτα. Και γυρνάμε. Εγώ μεγάλωνα για σένα. 16 φορές μητέρα. 50 χρόνια δεν ακούω τίποτα άλλο. Μαμά, Μανούλα. Μανούλα μου, είσαι γλυκιά του κουταλιού, Μανούλα μου. Η Αγγελική Δερμάτη που έγινε μάνα για 13 παιδιά που δεν γέννησε η ίδια. Από τα παιδιά δεν πικράθηκα ποτέ. Δεν πικράθηκα ποτέ. Πικραίνουμε που δεν μαθαίνουν νέα τους. Σας ξεχάσανε. Ναι, πικραίνουμε που δεν μου, δεν μου στέλνουν ένα γράμμα. Να μου πούνε ότι είναι καλά τα παιδιά. Για φωτογραφία. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τα αγκάλιασε σαν να ήταν δικά της. Αυτά είναι τα παιδιά της καρδιάς. Άλλα είναι της κοιλιάς και άλλα είναι της καρδιάς. Περιμένοντας εσένα. Λοιπόν, επιστρέφουμε με το θέμα της αναδοχής και της υιοθεσίας κατ' επέκταση. Θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Κάλλο στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλή χρονιά καταρχάς. Καλή χρονιά και σε εσάς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε στην εκπομπή και θα ήθελα να τονίσω ότι μετά από 38 χρόνια ξαναβλέπω την αγαπημένη μου Βάσια. Γιατί η πρώτη μας συνάντηση ήταν σπίτι της στο Παγκράτη, είπα πολλά χρόνια. Ενδιάμεσα συναντηθήκαμε σε κάτι στη Eurovision, αλλά. Γενικά η Βάσια είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, όχι μόνο για το ταλέντο της, αλλά και για το ήθος που έχει στο χώρο. Ευχαριστώ πάρα έτσι. Πολύ. Με το ήθος με τσάκισε μία ανήθικη. Εγώ η ανήθικη. Θέλω να πάμε μαζί να δούμε την ιστορία ζωής πραγματικά της κυρίας Δερμάτη, η οποία είναι τώρα 80 ετών. Έχει γίνει ανάδοχη μητέρα σε 13 παιδιά, ενώ έχει και η ίδια 3 φυσικά παιδιά. Και είναι συγκλονιστική έτσι αυτή η ιστορία ζωής μιας γυναίκας η οποία δόθηκε έτσι στα παιδιά, έδωσε πολύ αγάπη. Μπορούμε να μιλάμε και καλεσμένοι. Αν μου επιτρέπεις, έχεις κάνει 2 παιδιά. Εγώ κανένα. Εγώ
Ο Χρήστος έχει δύο, νομίζω. Νομίζω δύο. Νομίζω. Νομίζω. Τώρα αν έχει πήρει κανένα δέσποτο. Τι είναι αυτά που λένε πρωί-πρωί. Εν πάση περιπτώσει. Είμαστε θεατρίνοι και οι δυο και θα με καταλάβει. Στο θέατρο αυτός ο περιβόητος Ντάριο Φω, όταν έγραψε τη Φιλουμένα Μαντουδάνο, αυτός δεν την έγραψε, mm-hmm. έχει μία τάκα μέσα στο έργο που λέει, αυτή έχει τρεις γιους και υποτίθεται ότι αυτό γκόμενός της θα μπορούσε να είναι ο πατέρας και των τριών. Τον εκβιάζει και την παντρεύεται και δεν του λέει τελικά ποιος είναι ο γιος του. Mm-hmm. Είναι όντως ένας από αυτούς τους τρεις και του λέει, γιατί να σου πω, για να τον αγαπάς περισσότερο. Άκου να σου πω, Νουμή, τα παιδιά ή τα αγαπάς ή δεν τα αγαπάς. Δεν τα αγαπάς γιατί τα γεννάς. Τα αγαπάς γιατί τα μεγαλώνεις. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ λοιπόν ανήκω σε αυτή την τάξη των ανθρώπων που αγαπάω τα παιδιά. Είτε τα είναι δικά μου, είτε είναι δικά σου, είναι του Χρήστου. Νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να αισθάνεται και η κυρία Δερμάτη. Αυτό ακριβώς ήθελα. Και πάμε να δούμε αυτό το βίντεο ζωής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ. Αδίκησα τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα αδίκησα. Αυτά είναι τα παιδιά της καρδιάς. Άλλα είναι της σκυλιάς και άλλα είναι της καρδιάς. 50 χρόνια δεν ακούω τίποτα άλλο. Μαμά, Μανούλα. Μανούλα μου, είσαι γλυκιά του κουταλιού, Μανούλα μου. Σβήνω το όνομά σου και σβήνω. Η Αγγελική Δερμάτη δίνει άλλο ορισμό στη λέξη μητέρα, μάνα, μαμά. Είναι μια γυναίκα που για 50 ολόκληρα χρόνια ήταν ανάδοχος μητέρα για 13 παιδιά. Τι μάθατε από αυτά τα παιδιά? Τα παιδιά αυτά με μάθανε να αγαπάω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Τους άνοιξε την αγκαλιά της, τους έδωσε αγάπη, τρυφερότητα, ζεστασιά. Τους χάρισε το μητρικό χάδι, έκλαψε και γέλασε μαζί τους. Αν σας δίνονταν ευκαιρία να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα κάνετε πάλι το ίδιο? Βέβαια. Όχι αυτό. Τώρα η κόρη μου μου λέει, μαμά, εάν τυχόν πάρω σύνταξη, γιατί είχε ένα παιδί. Πες στον κύριο Λουκά ότι θα πάω να πάρω ένα παιδί. Τους το έχετε μεταδώσει? Ναι, το έχω μεταδώσει στα παιδιά μου. Και όταν η πόρτα άνοιγε για να φύγει ένα παιδί και να υιοθετηθεί από μια οικογένεια, η καρδιά της έσπαγε σε χιλιάδες μικρά κομμάτια. Κάθε φορά πένθω, αλλά τώρα είναι πρόσφατο πένθω σε αυτό. Και κάθε φορά επέστρεφε στο Ίδρυμα Μητέρα για να πάρει ακόμη ένα παιδί, το οποίο μεγάλωνε παράλληλα με τα τρία της βιολογικά παιδιά. Εσείς, έχοντας τα δικά σας, τα βιολογικά παιδιά, ναι, ήθελαν τη μητέρα τους. Ναι. Ζήλεψαν ποτέ? Ποτέ. Ποτέ δεν το ζήλεψαν αυτό. Ήτανε πάντοτε χαρούμενα και πάντοτε καμαρώνανε για τα παιδιά. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα άρχισαν όταν πίστεψε ότι δεν μπορεί να αποκτήσει δικό της παιδί. Τα παιδιά αυτά που έχω πάρει εγώ, ποτέ δεν παρουσιάστηκε κάποιος άνθρωπος να πει το παιδί μου. Τη συναντήσαμε στο Ίδρυμα Μητέρα, εκεί όπου αρχίζει η ιστορία της. Μια ιστορία που αποδεικνύει ότι η μητέρα δεν είναι εκείνη που σε φέρνει στον κόσμο, αλλά εκείνη που σε μεγαλώνει. Θυμάστε την πιο δύσκολη στιγμή? Πιο δύσκολη στιγμή ήταν μια φορά που η Δέσποινα μου έμεινε με σπασμούς και είχε... το πήγα στο νοσοκομείο σχεδόν πεθαμένο. Μέσα μου σε ζούσα, να σε βρω αργούσα. Αν σας ζητούσα να ξεχωρίσετε, δεν ξέρω αν μπορείτε, κάποιο από αυτά τα 13 παιδιά, ποιο θα ξεχωρίζατε? Δύο θα ξεχωρίζα, τη Δέσποινα και τον Νίκο. Που είναι στην Αμερική. Ο Νίκος ήταν ο πρώτος? Όχι. Όχι, αλλά ήταν το παιδί της αγκαλιάς. Αν μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Όταν έφυγε ο Νίκος και πήγε στην Αμερική, του έδωσα ένα κλειδί. Και του είπα, όταν θα έρθεις, Νίκο, το κλειδί είναι, το σπίτι είναι δικό σου. Πάρε το κλειδί να ξεκλειδώσεις. Παρόλο ήταν 6 χρονών, πήρε το κλειδί και πήγε και το δοκίμασε στην πόρτα. Να δει αν είναι πράγματι το κλειδί το σωστό.
Ύστερα, μαμά, πότε θα έρθει να με δει, θα έρθει να με δει στην Αμερική. Του λέω, Νίκο, έχω ένα κουμπαρά, μόλις γεμίσει θα έρθω. Με πήρε μετά από 2 μήνες τηλέφωνο και μου λέει, μαμά, κουμπαρά δεν γέμισε ακόμα. Ακόμη περιμένω. Μα σας είχε μάθει, το είχατε από μηνών. Αυτό ήταν το παιδί της αγκαλιάς. Ο Νικολάκης. Ήταν το παιδί γιατί μέχρι 5 χρονών δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν το παιδί της αγκαλιάς, δηλαδή όλοι προσπαθούσαμε να το περπατήσουμε με μεγάλο αγώνα. Βάζαμε ανάμεσα τα πόδια, στα 2 του πόδια βάζαμε το πόδι μας να ξεχωρίσουμε τα πόδια του με μεγάλο αγώνα. Περπάτησε και όταν ξεκίνησε να περπατάει, πηγαίναμε στην παιδική χαρά και μου λέγε, κάτσε μαμά, τώρα μπορώ να περπατήσω. Εγώ μεγάλωνα για σένα και μάλωνα για σένα στους δρόμους με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν, τα παιδιά δεν πικράθηκα ποτέ. Δεν πικράθηκα ποτέ. Πικραίνουμε που δεν μαθαίνουν νέα τους. Σας ξεχάσανε. Ναι, πικραίνουμε που δεν μου, δεν μου στέλνουν ένα γράμμα. Να μου πούνε ότι είναι καλά τα παιδιά. Για φωτογραφία. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Κάπου κάπου σε θυμίζουν και εσύ έρχεσαι και φεύγεις όταν θες. Ο σύζυγός σας, πώς το δέχτηκε όλο αυτό? Το άρεσε η οικογένεια. Δεν ήταν άνθρωπος να βγει έξω, να πάει να, με ένα φίλο να πιει ένα ποτήρι κρασί. Αν ήθελε κάπου να πάμε, θα πηγαίναμε στην Πεντέλη μεσημέρι, όχι βράδυ. Βραδινή ζωή δεν την ξέρω. Θα πηγαίναμε κάπου να χάσουμε να φάμε, γιατί, για να παίξουν τα παιδιά. Όταν εσείς του λέγατε να πάρουμε ακόμα ένα παιδάκι. Ένα διάστημα είπα να μην ξαναπάρω παιδί, γιατί είχα πονέσει πάρα πολύ για το παιδί. Και είπα να μην ξαναπάρω παιδί. Αλλά δεν μπορούσα να κάτσω και στο σπίτι μου. Γιατί άρχιζα, εδώ έπαιζε η Λία. Εκεί έκτρωγε η Λία. Εκεί έκανε η Λία. Και με ερχόντουσαν και με βρίσκαν λίγο θυμισμένη. Και είπα, θα πάω να κοιτάξω ένα άλλο παιδάκι. Και τότε δεν ήταν, ας πούμε, ότι σου λείπανε τα λεπτά και το έκανες. Όχι, δεν μου λείπανε τα λεπτά. Γιατί αν μου λείπανε τα λεπτά, δεν θα έπαιρνα τις 300 ευρώ. Θα πήγαινα να κοίταγα ένα παιδάκι και θα έπαιρνα 800. Κάθε που νιώθω μοναξιά, σκέφτομαι πως υπάρχεις. Και θέλω να έρθω εκεί κοντά, τίποτα να μην παθείς. Οι αναμνήσεις όμως βρίσκονταν στο σπίτι της. Ένα σπίτι που μοιάζει με κουκλόσπιτο. Ένα σπίτι που μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων δεν είχε μείνει χωρίς φωνές και παιδικά γέλια. Σαν διαδωμάτια σκοτεινά. Η Αγγελική Δερμάτη είχε μαζί της το τελευταίο της παιδί, τη Δέσποινα. Ζούσε μαζί της για 18 ολόκληρα χρόνια. Ο πόνος του αποχωρισμού μεγάλος. Μου κάνει εντύπωση, έχουν περάσει από τη ζωή σας 13 παιδιά. 13 ξένα παιδιά που τα κάνατε δικά σας. Μου μιλάτε όμως πολύ για τη Δέσποινα. Την έζησα πολλά χρόνια. Όλα τα άλλα φεύγανε από, γιατί έχουν υιοθετηθεί στα 5 χρόνια, στα 4 χρόνια, στα 6 χρόνια το αργότερο. Ενώ αυτό το παιδί ήταν ολόκληρη ζωή. Και ύστερα με τη Δέσποινα ζήσαμε και τελείως οι δυο μας. Είχαμε δεθεί πάρα πολύ. Είχαμε δεθεί πάρα πολύ με τη Δέσποινα. Αν τώρα σας πάρουν τηλέφωνο και σας έλεγαν, κυρία Αγγελική, έχουμε και άλλο ένα παιδάκι. Παίρνετε? Όχι, δεν το παίρνω για το λόγο. Εάν τυχόν κάνω ότι γυρίζει η Δέσποινα και δει άλλο παιδί εδώ, θα πληγωθεί πολύ. Θα αισθανθεί ότι έδιωξε εμένα για να πάρει άλλο. Του δεν την έδιωξε. Πώς βρίσκεσαι κοντά μου. Κοιμόσασταν μαζί με τη Δέσποινα. Μαζί με τη Δέσποινα. Το βράδυ κοιμόμουν και της χάιδευα το κεφάλι. Να θυμηθείς, δε φταίω. Θα είναι το ψέμα, μαμά. Να κοιμηθώ. Σαν μου
θα ζεις. Η κυρία Δερμάτη ζει πια με τις αναμνήσεις της. Όλα αυτά βέβαια έχω και αναμνήσεις από τα άλλα παιδιά που έχουν φύγει. Έχω κρατήσει ένα κομματάκι και από τα άλλα παιδιά βέβαια. Γιατί όλα είναι μέσα στην καρδιά μου. Σκέφτεστε ότι κάποια στιγμή αυτό το δωμάτιο θα αλλάξει, θα βαφτεί, θα αλλάξουν τα έπιπλα. Άμα πεθάνω. Άμα πεθάνω, ας κάνουν ό,τι θέλετε. Φεύτερο, μέσα μου θα ζεις. Εγώ ρώτησα κάτι. Γιατί έφυγε η Δέσποινα την ώρα που το βλέπαμε. Ναι, είχε φτάσει μια ηλικία όπου ο κοινωνικός λειτουργός έκρινε ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι. Να πάει πού? Να πάει σε κάποιο ίδρυμα. Όλα τα παιδιά αυτά και τα 13 που είχε. Ήταν παιδιά με προβλήματα. Όλα. Το ξέρω. Είτε σωματικά είτε κάποια νοητικά. Τα οποία πολλά από αυτά που καθίστανται βέβαια. Η Δέσποινα έχει φτάσει μια ηλικία που έπρεπε να φύγει. Κρίμα. Γινόταν επικίνδυνη για τον εαυτό της πια. Η κυρία Δερμάτη, έτσι όπως την γνωρίσαμε μέσα από το βίντεο, νομίζω είναι. Δεν θέλω να πω πρότυπο μάνας. Γιατί όχι. Αλλά είναι αυτό που θα θέλαμε να ευχηθούμε σε κάθε παιδί να έχει ως μητέρα. Δηλαδή μια τεράστια αγκαλιά, μια μεγάλη ψυχή. Και φαντάσου ότι έπαιρνε προβληματικά παιδιά που οι δικές τους οι μάνες, οι βιολογικές, τα αφήνανε και φεύγανε. Ακριβώς. Και είναι νομίζω εγώ αυτό δεν ότι μπορώ είναι να διπλό καταλάβω. Και το συναισθηματικό το βάρος, αλλά και το ουσιαστικό το βάρος. Να σας ρωτήσω κάτι. Κύριε Καλού, είναι μεγάλη διαφορά από το να μεγαλώνει ένα παιδί που το αφήσαν οι γονείς του σε ένα ίδρυμα σε σχέση με το να μεγαλώνει σε ένα σπίτι, σε μία ανάδοχη οικογένεια. Πιστεύετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά το πώς μεγαλώνει ένα παιδί? Θεωρώ ότι η στέρηση των γονιών, του πατέρα και της μάνας, είναι κάτι που προφανώς επιθυμεί το κάθε νέο παιδί. Αν κάποιες φορές οι συνθήκες υποχρεώνουν κάποια παιδιά να μεγαλώσουν στο ορφανοτροφείο, όπως είχα εγώ αυτή την εμπειρία, γιατί τέλος πάντων οι γονείς χωρίζανε, ο πατέρας αδιαφόρησε. Πόσα χρόνια ήσασταν οικονομικές... στο ορφανοτροφείο? Έζησα 3 χρόνια στο Ζάνιο ορφανοτροφείο, στη Ρωσία. Το ξέρα. Και μετά, ναι, βάσια μου, είναι έτσι. Πόσα χρόνια ήσουν? Ήμουνα 6, 7, 8, αυτές τις τρεις ηλικίες. Και μετά, όταν η μητέρα κατόρθωσε να επανέλθει από έναν άτυχο γάμο στο ταχυδρομείο, και ξεκίνησε να παίρνει ένα μηνιάτικο σαν δημόσιο υπάλληλο, ξαναξεκινήσαμε πάλι τη ζωή μας. Δηλαδή, νοικιάσαμε ένα σπίτι και προχωρήσαμε. Πήρε, προφανώς, ναι. Οι αναμνήσεις είναι λίγο κακές με την έννοια ότι ένα παιδί που στερείται αυτά που είναι οφειλημίστικα για ένα άλλο, δηλαδή τα στρατιωτάκια που θα παίξεις, οι παρέες, τα διάφορα πάρτις που γίνονται κτλ. Το χάδι. Χωρίς να πιστεύω, Κιμ και Βάσια, ότι. Αυτό είναι δηλαδή η προϋπόθεση. Θέλω να πω ότι πολλές φορές παιδιά μέσα από ορφανοτροφία, έχοντας κάνει, αν θέλεις, αυτή την εκπαίδευση την πανεπιστημιακού τύπου, την λέω εγώ, και μάλιστα είμαι σε κόντρα με τα παιδιά, τα δικά μου, γιατί είναι και οι δύο στην Αγγλία, σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο και μου λένε, εντάξει, ρε καλύτερα, εμείς είμαστε ακαδημαϊκοί, τι να συζητήσουμε με σένα. Και τους κάνω πλάκα, λέω, όταν θα μπείτε στη λογική να βγάλετε τα πολλά πανεπιστήμια που έχω τελειώσει εγώ σε εκείνα τα 30 χρόνια, μπορούμε να κάνουμε μια διαλογική συζήτηση. Δεν τους λες, έλα και πέσει στην γροθιά μου και ο Θεός. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Έτσι θα του έλεγα εγώ. Πάντως, ας πούμε, αυτά τα 3 χρόνια που εσείς περάσατε στο ορφανοτροφείο, θα προτιμούσατε να τα είχατε περάσει σε μια οικογένεια ανάδοχη? Θα σας είχαν αφήσει ενδεχομένως πιο λίγα τραύματα? Ξέρεις τι γίνεται. Θυμάμαι τα κρεβάτια τα διπλά πάνω κάτω. Θυμάμαι τον αυστηρό, προφανώς δεν θα βρίσκεται στη ζωή, τον δάσκαλο, ο οποίος καμιά φορά χρησιμοποιούσε τη βίτσα. Θυμάμαι, αν θέλεις, με πόνο και κάποιες στιγμές που κάποιοι ηθοποιοί, δεν θα αναφέρω ονόματα, εκείνη την εποχή, περισσότερο για λόγους διαφήμισης, στα περιοδικά Φαντάζιο, Ρομάντζιο, Ντομινό, δεν ξέρω πώς λεγόντουσαν, ερχόντουσαν τότε να μας προσφέρουν κάποια γλυκά, όπως καλή ώρα έχεις εδώ. Να φωτογραφηθούν. Και μάλιστα συγκεκριμένα τώρα, επειδή έτσι το συζητάμε, με κάποιον από αυτούς τους πρωταγωνιστές που έρχονταν τότε, έτυχε να κάνω το γιο του το 84 σε ένα θέατρο και του είπα, ξέρεις, ένα από εκείνα τα παιδάκια που προσέφερε σοκολάτες και άλλα, ήμουνα και εγώ. Ωραία είναι η ζωή.
Αυτό θέλω να σου ωραία πω. Είναι. Καμιά φορά δηλαδή. Ναι, σας παρακαλώ. Οι δυσκολίες, αν θέλεις, σου δημιουργούν μια ατσαλοσύνη για να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα στην πορεία. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ορφανοτροφία δεν έχουν καλή κατάληξη. Όμως αυτά που κατόρθωσαν να κάνουν κάτι θεωρώ ότι είναι πολύ επιτυχημένα. Και μπορώ να σου πω τώρα, δεν θα αναφέρω ονόματα. Παράδειγμα, έμαθα πρόσφατα ότι ένας προπονητής μεγάλης ομάδας μπάσκετ στην Ελλάδα ήταν από το ορφανοτροφείο του Ηρακλείου. Υπήρξε ένας τραγουδιστής από το ορφανοτροφείο της Καλαμάτας. Μα δεν σημαίνει ότι επειδή μεγάλωσες κάποια χρόνια σε ορφανοτροφείο, ότι δηλαδή σου κλείνουν όλες οι πόρτες της ζωής. Απλά ίσως έχεις να παλέψεις περισσότερο με τον εαυτό σου να το ξεπεράσεις, να το αξιολογήσεις, να βάλεις τα πράγματα. Έχεις να παλέψεις με πάρα πολλά πράγματα όμως. Δεν είναι μόνο εαυτός. Και να διώξεις τα φαντάσματα του παρελθόντος. Ακριβώς. Δεν ξέρω, είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το περιγράψω, αλλά πάντως, πιστεύω δηλαδή, ότι όποιος το νιώσει αυτό. Ναι, που σας ρώτησα ότι αυτά τα τρία χρόνια θα ήταν διαφορετικά αν είχατε πάει σε μια οικογένεια. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Θα ήθελα απλά να είχα τους γονείς μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά επειδή είδα και αυτή την εκπληκτική συνέντευξη που πήρατε πριν από την κυρία Αγγελική, η οποία για μένα είναι ηρωίδα, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται ο ήρωας για άλλους. Το γεγονός ότι κατέθεσε ψυχή σε όλα αυτά τα παιδιά και τα μεγάλωσε, και μάλιστα και με τα προβλήματα που λέτε, προφανώς από το να είσαι σε ένα ορφανοτροφείο όπως είναι όλα τα υπόλοιπα. Θα πω μια φρικτή φράση την οποία άκουγα, ας πούμε, τα μούλικα. Ξέρεις, υπόνοιται είναι πολύ σκληρή λέξη. Και το βίωσα και στο δημοτικό όταν έφυγα από το. Γιατί ξέρεις, δεν είχα ένα πατέρα να μεσοδεύσει, γιατί δυσκολεύομαι τη μάνα μου. Και υπήρχε ακόμα και τότε υπήρχε. Αυτό θέλω να σου πω, ακόμα και σε ένα σχολείο μετά. Εμένα και τον μπάσταρδος με ενοχλεί. Είναι πολύ βαριές κουβέντες. Εμείς θέλαμε να μάθουμε από εσάς, από τους τηλεθεατές μας, αν τελικά η υιοθεσία είναι ακόμα ταμπού ή όχι. Και βγήκαμε στο δρόμο και ρωτήσαμε εσάς αν θεωρείτε ότι η υιοθεσία είναι ακόμα ταμπού ή όχι και αν εσείς ενδεχομένως θα προχωρούσατε να γίνετε ή ανάδοχοι γονείς ή να προχωρήσετε σε μειοθεσία. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι μας είπανε. Έχει ενδιαφέρον επίσης να κάνεις και μια άλλη φορά σε μια άλλη εκπομπή σου μια έρευνα για να δεις πόσο δύσκολο έχει κάνει το ελληνικό κράτος το θέμα της υιοθεσίας. Θα υιοθετούσατε, παιδάκι? Ναι, βέβαια. Με το μυαλό που έχω τώρα, ναι. Ναι. Μάλλον, ναι. Επειδή έχω παιδάκι, τώρα είναι δύσκολο να πω ναι. Εάν δεν είχατε, θα το σκεφτόσασταν? Μπορεί. Ο σύζυγος? Δεν ξέρω. Θα το σκεφτόμουν πάντως, αλλά δεν ξέρω να σου πω. Άμα δεν μπορούσε η γυναίκα μου να κάνει παιδί, ναι, δεν θα είχα πρόβλημα. Άρα δεν θα είχατε... Πρόβλημα δηλαδή στο ζευγάρι, θα υιοθετούσαμε. Άρα δεν θα είχατε κανέναν ενδιασμό? Κανέναν, απόλυτα. Προσωπικά εγώ θα μπορούσα να υιοθετήσω. Η γραφειοκρατία σε αυτόν τον τομέα πώς σας φαίνεται? Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα, αλλά πιστεύω θα υπάρχει όπως παντού. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες να υιοθετήσει κάποιος ένα παιδί. Και μένουν στα ιδρύματα. Δεν γνωρίζω ακριβώς τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει για μένα να εξετάζονται, ας πούμε, τα άτομα που παίρνουν παιδί, που υιοθετούν παιδί. Είναι πολύ δύσκολο να υιοθετήσεις. Δηλαδή, άνθρωποι που ξέρω ότι έχουν ανάγκη και προσπαθούν να υιοθετήσουν και έχουν όλες τις προϋποθέσεις, και ηλικία και τα οικονομικά. Βλέπω ότι συναντάνε πάρα πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα. Αφού λένε καλύτερα να πας στην Κίνα, λέει, να πάρεις ένα κινεζάκι και να το φέρεις εδώ, παρά να κάνεις εδώ πέρα, δηλαδή σε φρενάρει το ίδιο το σύστημα, νομίζω. Και μένουν τα παιδιά στα ιδρύματα, έτσι, είναι κρίμα. Εάν δεν σας ήταν εύκολο να υιοθετήσετε, θα καταφεύγατε σε κάποιες παράνομες μεθόδους? Όχι. Ο λόγος? Τα φοβάμαι αυτά, δεν μου αρέσουν. Θέλω να είμαι ήσυχη. Δεν νομίζω, εγώ όχι. Θα το σκεφτόμουν, ναι. Ο λόγος? Γιατί θα ήθελα παιδί. Και άμα δεν μπορούσα νόμιμα, κάτι σκεφτόμουν για παράνομο. Ίσως και ναι. Όχι. Γιατί θεωρώ αγοροπολισία και δεν είναι σωστό. Όχι. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ο λόγος? Δεν θα μου άρεσε να χρησιμοποιήσω πλάγιες μεθόδους για να κάνω κάτι τέτοιο. Η επιλογή του παιδιού θα γινόταν με βάση την υπηκότητα, αν ήταν ελληνάκι, ή θα προτιμούσατε και παιδί ξένης καταγωγής ή ακόμα και αν έχει κάποια προβλήματα υγείας? Νομίζω ότι δεν θα είχα πρόβλημα κανένα, είτε ήταν από Ελλάδα, είτε εξωτερικό, είτε αν είχε κάποιο πρόβλημα. Εκτός αν ήταν κάτι σοβαρό που δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα. Δεν θα το έλεγα. Πιστεύω ότι είναι δευτερεύον κριτήριο στην επιλογή.
Όχι, δεν υπάρχουν διακρίσεις αυτά, πιστεύω. Ό,τι και να είναι, καλό είναι, του Θεού. Το θέμα της ελληνικής ανταγωγής δεν ενοχλεί. Το θέμα της υγείας, βέβαια, πρέπει να έχεις ένα καλό οικονομικό. Και εξαρτάται και τι θέμα υγείας, δηλαδή πόσο θα ήταν σοβαρό. Αυτό ναι, αυτό είναι κάτι που σε κάνει να το σκεφτείς, γιατί ξέρεις ότι αναλαμβάνεις ένα πρόβλημα εκ των προτέρων. Δεν είναι ότι κάτι βγήκε μετά. Το φύλλο όχι. Αλλά είναι ένα θέμα υγείας πιθανόν. Εκεί θα είμαι λίγο. Δεν είμαι σίγουρη. Όχι για άλλο λόγο, όχι για θέμα ρατσιστικό, να το πω έτσι. Απλά γιατί θα πονούσα πολύ και ίσως να μην ήμουν πολύ καλή μητέρα. Θα ήμουν πολύ έτσι ευαίσθητη σε αυτό. Σε κάποιο ζευγάρι που θέλει να υιοθετήσει ένα παιδάκι, τι έχετε να του πείτε? Υπομονή και δύναμη, μέχρι να τα καταφέρει και να μην το παρατάει. Υπομονή, να έχουν υπομονή μεγάλη. Να το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι καλό να το κάνουν, γιατί όχι, τα παιδάκια υπάρχουν στα ορφανοτροφεία. Γιατί όχι και εκείνοι, αντί να καταφεύγουν σε παράνομα πράγματα, να πάει από κάποιο ορφανοτροφείο σίγουρα. Να το κάνουν. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ναι, να το κάνουν. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα αλλάξει η ζωή τους. Να το κάνανε. Μετά από σκέψη, αφού εξαντλούσαν ό,τι ιατρικό περιθώριο είχαν, ίσως να ήταν καλό να υιοθετήσουν. Ναι, βεβαίως. Μπορούν. Αλλά το θέμα δεν είναι να θέλουν. Το θέμα είναι αν μπορούν. Είναι πρόβλημα εδώ να υιοθετήσεις παιδί. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το έχω κουβεντιάσει με πολλά ζευγάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αν λυθεί αυτό, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα υιοθετούσε. Έτσι είναι, παιδιά. Νομίζω ότι η γραφειοκρατία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν και το μεγαλύτερο εμπόδιο. Δεν θες να ακούσεις τι μου έχουν πει εμένα από το μητέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να. Έτσι, ο καινούριος χρόνος είναι μια ευκαιρία να ασχοληθούμε και με αυτά. Να δούμε λίγο, Βίκη, Γιώργο, να ψάξουμε λίγο, να δούμε τι πρέπει, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει κανείς. Για να μπορέσει για να μπορεί να υιοθετήσει. Δεν είναι κακό, μη θεωρηθεί ότι είμαι και ελαφρό μυαλί, δεν είναι κακό το να ελέγχονται οι γονείς. Ασφαλώς. Σε καμία περίπτωση. Αλλά όχι όμως τα παιδιά να είναι χρόνια στα ιδρύματα και να μεγαλώνουν στα ιδρύματα. Και όχι να μου λέει εμένα η κυρία διευθύντρια του μητέρα, που αργότερα γίναμε φίλες, τώρα πώς το κατάφερα αυτό δεν το γνωρίζω, η καρδιά μου το ξέρει. Γιατί και εκείνη μου διάβαζε τις προϋποθέσεις του τι επιτρέπει το κράτος. Ναι. Ακριβώς. Ότι δεν μπορείτε, κυρία Τριφίλη, πριν από 20 χρόνια πρέπει να σας πω ότι έτριζα από αντοχές. Λοιπόν, βέβαια είχα περάσει τον καρκίνο και το είχα πει καημένη, γιατί εκεί ήμουνα καημένη, γιατί το έπαγε, νόμιζα ότι με αυτό θα έδινα θάρρος σε κάποιες γυναίκες. Γιατί μου λέει έχετε καρκίνο. Α, λέω ναι. Λέω συγγνώμη, εσείς έχετε παιδιά. Μου λέει ναι. Αν πάθετε καρκίνο που δεν το ξέρετε και δεν το εύχομαι δηλαδή. Το κράτος αναλαμβάνει πλέον να παίρνει τα παιδιά των καρκινοπαθών. Έχει συμβεί αυτό και δεν το έχω πληροφορηθεί. Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι ήταν γνώμη, άποψη μια συγκεκριμένη. Όχι, είναι γιατί... νόμος. Επίσης δεν ήμουν παντρεμένη και θα είχα μία μονογονεϊκή οικογένεια. Και είπα, θα με αναγκάσετε να παντρευτώ κάποιον δήθεν για να πάρω ένα παιδί. Γιατί αυτό σε οδηγεί να κάνεις. Λοιπόν, νομίζω ότι στη χώρα μας γενικά η γραφειοκρατία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και εμπόδια σε πολλά πράγματα και όχι μόνο σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι φέτος θα ασχοληθούμε και θα σας περιμένω πάλι εδώ. Εμείς πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε. Και σας περιμένουμε πάλι εδώ. Εδώ λεφτά, θα είμαστε, δεν φεύγουμε. Όπως σας είπα, εδώ θα μας ξαναβρείτε μετά το διάλειμμα. Μας ακούσατε. Βάσια, μπορώ να ακούσω αυτό το αχ. Δεν μπορείς τώρα, γιατί έχω ψυχοπλακωθεί και με τα παιδιά, οπότε θα είναι πολύ πολύ λυπημένο. Πάντως ο κύριος Κάλλου κυκλοφορεί. Και οπλοφορεί και φωνάρα. Όχι, κυκλοφορεί και το τραγουδάει. Είναι ένα καινούριο τραγούδι και ένα καινούριο βίντεο κλιπ. Και τραγουδάει Jesus Christ Superstar, να σου πω εγώ. Και δεν κάνω καμία πλάκα. Τρομερή παράσταση. Ήσουνε και μικρούλα, εντάξει. Τι είναι αυτό το καινούριο τραγούδι και βίντεο κλιπ που νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε έτσι.
Είναι ένα κομμάτι που έγραψα προσπαθώντας να σκεφτώ τα δρόμενα, τα πώς συμβαίνουν κοινωνικά. Ναι. Βέβαια δεν έχω κάνει εγώ την ορχήστρωση, την έχει κάνει ο Γιώργος Τσοκάνης. Να το κυκλοφορώ. Σε ένα σύννεφο καφέ που δεν φωτίζει. Να τα ακούσουμε. Κυκλοφορώ σε μια πόλη κουρασμένη και των ανθρώπων η ελπίδα παγωμένη. Κυκλοφορώ σε μια πόλη που φωνάζει πως η αγάπη και η φιλία τρομάζει. Κυκλοφορώ σε μια πόλη θυμωμένη και στην απόσταση ανθρώποι κρυμμένοι. Μας έδειξε η μοναξιά οι απαιτήσεις στο άγχος. Κι εγώ περνάω βιαστικά, σε χαιρετάω κατά λάθος. Μας έδειξε η μοναξιά οι απαιτήσεις στο άγχος. Ανέβηκαν τα ποσοστά, σε χαιρετάω κατά λάθος. Καλοτάξιδο το καινούριο τραγούδι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και ακόμη μια φορά εδώ κοντά μας στο Μαγκαζίνο Live. Σας περιμένω αύριο στις 12 ακριβώς. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς τους δύο που ήσασταν κοντά μας και σας περιμένω για τα θέματα που είπαμε, έτσι. Ναι, γιατί τώρα ξεκίνησε η χρονιά, έχουμε πολλά να κάνουμε. Το κάνεις. Τώρα θα κλείσουμε μουσικά. Μαέστρο, μαέστρος και μαέστρο. Per la gente come me il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre giorno e solo niente a cui.